Σεβαστοί πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριε πρώην Δήμαρχοι, πρόεδροι φορέων και συλλόγων, κύριε πρώην πρόεδρε της Σχολής Γονέων Κατερίνης, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εξαιρετική τιμή και χαρά για την σημερινή εκδήλωση με την οποία μας τιμάει με την παρουσία του ο καθηγούμενος Γέρον Ελισσαίος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρος του Αγίου Όρους. Όλοι γνωρίζουμε τη Σιμωνόπετρα, το τολμηρό αυτό εγχείρημα, την πολυκατοικία, την εφταόροφη που έγινε πριν 500-600 χρόνια στο Άγιο Όρος, και νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος για την αποδοχή της προσκλήσεώς μας. Έχει κλείσει αυτή η πρόσκληση, έχει γίνει το 2010, πριν 2,5 χρόνια, μια που η χρονιά αυτή, το 2013, συμπληρώνονται 1050 χρόνια ζωντανής παρουσίας του Αγίου Όρους στον κόσμο. Και νομίζω το 2013 είναι και 1150 χρόνια από τον εχριστιανισμό των Σλάβων με τους Θεσσαλονικείς αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο. Θα μας πει ο κύριος Μαρούδης δύο λόγια για τη Σιμωνόπετρα και ξεκινάμε κατευθείαν την ομιλία μας. Καλησπέρα σας και από μένα. Η ίδρυση της Σιμωνόπετρας οφείλεται στον Όσιο Σίμωνα που ασκήτεψε στα μέσα του 13ου αιώνα σε σπήλαιο κοντά στη Μονή, ο οποίος σε όραμα διείδε τη μελλοντική της ανοικοδόμηση. Στην αρχή της άσκησής του, από τους πολλούς χρόνους που έμεινε συνολικά μέσα στο στενό και υγρό σπήλαιο, άκουσε μια φωνή που ήταν η φωνή της Παναγίας για να κτίσει τη Μονή πάνω στον απέναντι κονικό βράχο. Στην αρχή δίστασε να το κάνει, αλλά στη συνέχεια, μετά και πάλι από το άκουσμα της φωνής Παναγίας για δεύτερη και τρίτη φορά, που η φωνή της Θεοτόκου ήταν πιο επιτακτική, ξεκίνησε να κτίζει το μοναστήρι το έτος 1257, το οποίο μετά από την υπόδειξη της Παναγίας ονομάστηκε Νέα Βηθλεέμ προς τιμή της γεννήσεως του Χριστού, γι' αυτό και ορτάζει στις 25 Δεκεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο όπως και όλες οι μονές του Αγίου Όρους. Είναι ένα από τα τολμηρότερα οικοδομήματα του Μεσαίωνα, δηλαδή ένα πταόροφο πυργωτό οίκημα επί μεγάλης πυργωτής βάσης, όπου βγαίνοντας τον εξώστη νιώθεις κυριολεκτικά δέος. Γέροντα, έχετε το λόγο. Σεβαστοί πατέρες, άγιοι καθηγούμενοι, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας, έστω κι αν η διαπραγμάτευση της προσκλήσεως ήθελε χρόνο. Τώρα όμως χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ανάμεσά σας, γιατί βλέπουμε και πρόσωπα αγαπητά, πατέρες και αδελφούς που επισκέπτονται το Άγιον Όρος και είναι και φίλοι της Μονής μας. Και πριν από λίγο, επίσης χάρηκα ιδιαίτερα που κατορθώσαμε και έτσι ήταν μια ευλογία να πάρουμε την ευχή του Σεβασμιωτάτου, με τον οποίο συνδεόμαστε ακόμη από τα μετέωρα, όταν ήταν εκείνος μοναχός στην Μονή του Βαρλάμ και εμείς ήμασταν στο Μεγάλο Μετέωρο, από όπου φύγαμε και πήγαμε στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον αγαπητό πρόεδρο της σχολής, τον κύριο Κορομπίλη, που είναι πιστός προσκυνητής και φίλος του Αγίου Όρους από παλιά, και φυσικά σε αυτόν οφείλεται, δεν χρειάζεται να ευχαριστήσετε εμένα, εκείνον να ευχαριστήσετε για αυτή τη συνάντηση σήμερα. Και επίσης μαζί και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής των Γονέων Κατερίνης και όσους συνέβαλαν σε αυτή την απόψινή μας σύναξη. Θα ήθελα να θυμηθούμε και ανθρώπους που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, πατέρες αλλά και άλλοι που υπηρέτησαν στο Άγιο Όρος, τον κύριο Χρυσόστομο που ήταν από εδώ και υπηρέτησε το Άγιο Όρος στο Στελωνείο, και που υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που υπηρετούν το Άγιο Όρος, και έτσι από αυτή τη θέση τους ευχαριστούμε. Να εκφράσω λοιπόν, για να μπορώ να μπω αμέσως μετά στο θέμα μας, την χαρά αλλά τις ευχές μου και τα συγχαρητήρια για αυτή την φιλότιμη και φιλόπονη ιεραποστολική προσπάθεια που κάνετε με αυτή τη σχολή, ή όπως αλλιώς το λέτε, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κατερίνης. Και είναι αλήθεια ότι κανείς από εμάς τους αγιορείτες δεν θα είχε σκεφτεί
ότι φέτος συμπληρώνονται 1150 χρόνια από την ίδρυση του Αγίου Όρους. Άλλωστε πριν 50 χρόνια, το 1963, εορτάστηκε με μεγάλη λαμπρότητα η χιλιετηρίδα του Αγίου Όρους και το γεγονός αυτό τότε, παρότι εμείς δεν είχαμε εκείνη ακόμη αγιερείτες, έχει μείνει στη μνήμη μας από εικόνες και αναγνώσματα. Το γεγονός εκείνο της χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους είχε σφραγίσει την σύγχρονη ιστορία του και όχι μόνο από την θετική πλευρά αλλά και από αρνητική πλευρά. Πολλοί είχαν πει τότε, βλέποντας την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν το Άγιον Όρος και τα μοναστήρια και η Λειψανδρία και οι πατέρες ακόμα αισθάνονταν να τελούν την κηδεία του Αγίου Όρους, γιατί ανθρωπίνως δεν φαινόταν καμία ελπίδα επιβιώσεώς του. Σήμερα όμως, 50 χρόνια μετά από το γεγονός εκείνο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και αντίστροφα. Γι' αυτό η ιδέα του κυρίου Προέδρου να θυμηθούμε το Άγιον Όρος με αφορμή την προσθήκη 50 ετών στη χιλιετερίδα δεν είναι χωρίς σημασία. Τότε λοιπόν, το 1963, που έγινε η χιλιετηρίδα του Αγίου Όρους, έγιναν πολλές γιορτές. Αλλά εμείς σήμερα θα μιλήσουμε γενικά για το Άγιον Όρος, έτσι, για τη διαδρομή του Αγίου Όρους. Μάλιστα θα σας έλεγα ότι πριν από πόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε, ήρθε ο πατήρ Αθανάσιος εδώ. Ακριβώς πριν 5 χρόνια. Πριν 5 χρόνια ήταν εδώ ο πατήρ Αθανάσιος της Μονής μας ιερομόναχος και σας έδειξε με τον κύριο Σημακόπουλο και θέματα, φωτογραφικό υλικό από το Άγιον Όρος. Εγώ λοιπόν θα θεμελιώσω αυτό που σας έδειξαν αυτοί, θα σας το θεμελιώσω και θεωρητικά μέσα ακριβώς από γεγονότα και την ιστορία. Τότε λοιπόν το 1963 ένας σπουδαίος πεζογράφος, ο Ηλίας Βενέζης, που θα είναι γνωστός στους παλαιότερους, έγραφε ότι το Άγιον Όρος αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της θρησκείας, του έθνους και της τέχνης. Σ' όλα αυτά το Άγιον Όρος είναι ένα μεγάλο θησαυροφυλάκιο, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Είναι ένας τεράστιος εθνικός και θρησκευτικός θησαυρός όπου φυλάσσεται αυτούσια και μεγαλεπίβολη η ζωντανή παρουσία του μεσαιωνικού ελληνισμού. Και αν θέλετε να δείτε πώς γινόταν οι τελετές στο Βυζάντιο, θα πάτε όπως λέμε στο Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος όμως το 1963, όπως προέβλεπαν οι πολλοί, δεν πέθανε. Δόξα τω Θεώ, δεν το κηδεύσαμε. Γι' αυτό μπορούμε να επαναλάβουμε τα ίδια λόγια σήμερα και για το περιβόλι της Παναγίας. Και μάλιστα με την πρόσθετη διαπίστωση ότι την φυσική καμπή και λειψανδρία της εποχής εκείνης την διαδέχθηκε μία αξιοζήλευτη άνθηση του αγιορητικού μοναχισμού η οποία διαρκεί μέχρι σήμερα και συμπίπτει με την είσοδο στην τρίτη χιλιετία του Αγίου Όρους. Είναι εμείς οι νεότεροι μοναχοί που έχουμε γίνει παλαιότεροι μοναχοί. Είμαστε οι παλιοί του Αγίου Όρους τώρα και πολλοί από εμείς τότε θεωρούσαμε σεβάσμιους γέροντες αυτούς τους μοναχούς που βρήκαμε. Τώρα εμείς είμαστε για άλλους μικρότερους οι σεβάσμιοι γέροντες του Αγίου Όρους, αλλά μας αξίωσε η Παναγία να το ζήσουμε αυτό, να γίνουμε μέτοχοι στα περίπου στα 40 χρόνια που ζούμε στο Άγιον Όρος της ιστορίας και της ζωής αυτού του τόπου. Διότι πάνω του ο γυραιός, όπως λέμε άθος, αυτό το βουνό που η έννοιά του, η ετυμολογία του είναι ότι είναι ένα, αυτό το βουνό λάμπει. Και γι' αυτό είναι και η μεταμόρφωση σε πάνω. Είναι ένα βουνό που λάμπει. Αυτός λοιπόν έχει πάνω στους ώμους του πάρα πολλές μεταβολές.
Αλλά το Άγιον Όρος όμως διατήρησε μέχρι τις ημέρες μας την παράδοσή του σαν ένα πολύτιμο θησαυρό αποθηκευμένο, όπως λέει το τραγούδι, στα μπάρια του. Δεν είναι το Άγιον Όρος ένα φαινόμενο, δεν είναι μια ιδέα, μια ουτοπία, ούτε είναι μια ομάδα, αλλά είναι μια κυβωτός που κολυμπάει, που επιφέρεται, όπως λέει η Γραφή, πάνω στα νερά μέχρι να έρθει η πλήρης ειρήνη. Και είναι μια μοναχική πολιτεία που έχει πολύ συγκεκριμένο τρόπο και σκέψεως και ζωής και σκοπού και πορείας. Οι πολίτες αυτής της πολιτείας ενώνουν κάθε μέρα, κάθε στιγμή, μέσα στους αιώνες, τη φωνή τους. Γιατί την ενώνουν? Για να κάνουν κτήμα τους την Κυριακή προσευχή που λέμε «Πάτερ ημών, Πατέρα μας, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, ως εν ουρανό και επί της γης». Θέλουν δηλαδή οι μοναχοί, αγωνίζονται να ανεβάσουν τη γη στον ουρανό. Γι' αυτό και έχει το όνομα Αγιώνυμος Πολιτεία, Άγιον Όρος, περιβόλη της Παναγίας, πύλη του ουρανού. Αυτή την ονομασία την έχει από πολύ, από πριν από 1000 χρόνια. Είναι η πύλη του ουρανού. Δηλαδή είναι ένας τόπος ξεχωριστός του ουρανού πάνω στη γη. Και επειδή όμως το θέμα μας, όπως είπαμε, είναι 1000 χρόνια, ένας δρόμος 1050 ετών, πώς να τον χωρέσουμε σε μια ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό λοιπόν ας το θεωρήσουμε αυτό ένα προσκύνημα, όπως το κάναν οι παλιοί που πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα και σε άλλα προσκυνήματα, σε Ανατολή και Δύση, και κάναν προσκυνήματα και σταματούσαν σε κάποιους σταθμούς. Οι διηγήσεις για αυτά τα προσκυνήματα στην Ανατολή και στη Δύση, που υπάρχουν πολλές και είναι πολύ εξαιρετικές και ελκυστικές. Τώρα να δω εγώ αν μπορέσω να σας ελκύσω το ενδιαφέρον για να κάνουμε μαζί αυτό το 1000χρονο προσκύνημα, να δούμε δηλαδή τις ρίζες του Αγίου Όρους, να παρακολουθήσουμε πώς μεγάλωσε αυτό το δέντρο, να αναπαυθούμε, να αναπαυθεί η ψυχή μας στους σταθμούς του και να προσέξουμε την ακτιναβολία και το μέλλον του. Θα ξεκινήσουμε από τις ρίζες. Ο μοναχικός βίος έχει την αφετηρία του στη ζωή του παραδείσου και πρότυπό του τη ζωή των αγγέλων πέριξ του θρόνου και του ουρανίου κόσμου του Θεού. Γι' αυτό το μοναστήρι είναι τόπος Θεού και πύλη του ουρανού, είναι ένα αντίτυπο της Ιερουσαλήμ, δηλαδή της Βασιλείας του Θεού. Υπήρχαν και παλιά στον αρχαίο κόσμο και στον Ιουδαϊσμό, υπήρχαν απλές μορφές, σκιώδες μοναστικές μορφές, και οι αγάπες της Αποστολικής εποχής και οι Αποστολικές κοινότητες ήταν προτυπώσεις της μοναστικής ζωής. Τη ζωή αυτής που αντίθετα με αυτό που πιστεύουν οι πολλοί, διακρίνεται η ζωή, δηλαδή η μοναχική, διακρίνεται για την βαθιά κοινωνικότητά της. Αυτή η κοινωνία με το λόγο και με την ακρίβεια της Ευαγγελικής εν Χριστώ ζωής ήταν η αιτία της αναχωρήσεως των προσώπων στην έρημο, τα οποία έγιναν πρότυπα θαυμαστού βίου με τα μεγαλειώδη κατορθώματά τους. Έφευγαν στον κόσμο δηλαδή, γιατί έλεγαν εκεί μπορούμε να εφαρμόσουμε ακριβώς το Ευαγγέλιο. Αυτοί οι ασκητές με μεγάλη ακτινοβολία και χαρίσματα συγκέντρωναν το σεβασμό των ανθρώπων και έγιναν η αιτία της διαμορφώσεως του μοναχικού βίου στα μέσα του 3ου και 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Και γι' αυτό λοιπόν αυξανόταν αυτό το κύμα με τους διωγμούς, ώστε, το θυμάστε όλοι αυτό, ότι λέει ο Άγιος Αθανάσιος
στο βίο του Αγίου Αντωνίου ότι γέγονεν και εν τεσσόρισι μοναστήρια, γέμισαν λέει τα βουνά από μοναστήρια και η έρημος επολύστη υπό των μοναχών και κατοικήθηκε η έρημος αυτούς τους μοναχούς και έγινε μια πόλης η έρημος. Πολλά τα τέκνα της ερήμου λέμε παρά της εχούσης των άνδρα. Ήταν σαν μια πόλη. Και αν και υπήρχαν διάφορες μορφές μοναχικής ζωής με προτεργάτες τον Αγίο Αντώνιο και τον Άγιο Παύλο τον Απλού, τον Άγιο Μακάριο και τον Άγιο Ποιμένα και τον Όσιο Παχώμιο και τον Μέγα Βασίλειο και τον Θεόδωρο του Στουδίτη, όμως τρεις βασικές μορφές έμειναν. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης λέει θα χωρίσουμε τη μοναχική πολιτεία σε τρεις καθίσματα, σε τρεις καταστάσεις. Ή εναθλητική αναχωρήση και μονία, δηλαδή ή θα είναι μόνος του στη δέρημο, ή με έναν ή δύο το πολύ, μια μικρή οικογένεια, δύο-τρεις μοναχοί, ή εν κοινοβίο, ή θα είναι σε ένα κοινόβιο υπομονητικός καθέζεστε όπου θα κάνουν την υπομονή τους. Παρά την ποικιλία αυτή, όλες οι μορφές έχουν τη σφραγίδα του Ευαγγελικού Πνεύματος και ταυτόχρονα διαπνέονται από βαθιά πνευματική ενότητα, δηλαδή βλέπουμε ακριβώς ότι διατηρούνται όλα αυτά στο Άγιον Όρος, όλες αυτές οι μορφές της μοναχικής ζωής διατηρούν την ποικιλία και την ενότητα. Θα δεις μοναστήρια, θα δεις σκήτες, θα δεις αναχωρητάς, οι οποίοι όμως έχουν τον ίδιο δρόμο, διαφορετική έκφραση, αλλά έχουν και μία βαθιά ενότητα. Και γι' αυτό λοιπόν, σύμφωνα με την παράδοση, από την αρχή, το Άγιον Όρος, ο Άθος τότε, δέχτηκε πολύ νωρίς την χριστιανική πίστη και αυτό προσήλκησε και μοναχούς. Αλλά τότε ο μοναχισμός εκεί ήταν πολύ ταπεινός, απλός, απλούστατος, κάτι καλύβες υπήρχαν. Σύμφωνα με την παράδοση όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλει το Άγιον Όρος να είναι κάπου στερεωμένο βαθιά, η Θεοτόκος επισκέφθηκε ζώσα το Άγιον Όρος. Είναι κλήρος γιατί στην αρχή όλοι οι Απόστολοι όπως ξέρετε πήραν ένα κλήρο. Ένας θα πάει εδώ, ο άλλος θα πάει εκεί, αλλά στην Παναγία της δόθηκε η Ιδρία. Και όμως της εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της είπε ότι κλήρος δικό σου, κληρονομιά, οπότε το χωράφι το δικό σου, της είπε θα είναι η Χερσόνησος της Μακεδονίας, η του όρους Άθος καλουμένη, υπέρ από του σου προσώπου φωτιστήσετε, δηλαδή το φως. Αν θα πούμε την Παναγία, η Σελήνη θα φωτίζει το φως, το πρόσωπο της Παναγίας θα φωτίζει το Άγιον Όρος. Και όταν έφτασε στο Άγιον Όρος, συνοδευόμενη από τον Απόστολο Ιωάννη τον Θεολόγο, αποβιβάστηκε στο λιμάνι του Κλίμαντος και τότε παρακάλεσε τον Χριστό και της είπε, ευλόγησε, είπε στον Χριστό, αυτό το περιβόλι που μου χάρισες, ώστε να τον κρατήσεις μέχρι τη συντελείας του αιώνος αυλαβή και όσους ζουν σε αυτό δια το όνομά του, για το όνομα του Χριστού, να τους σώζεις, να τους συγχωρείς τις αμαρτίες και να τους χαρίζεις κάθε αναγκαίο. Και ο Χριστός της απήντησε, ναι βεβαίως θα σε ακούσω. Μήτερ μου λέει, όσα προσευχήθηκες θα σε ακούσω και στα πάντα, εάν όμως και αυτοί τα εντάλματα φυλάξουσιν. Όχι απροϋπόθετα, δεν πας εκεί και όπως λέμε καλοπερνάς, τα εντάλματα θα τα φυλάξουν από του νυν και εξής έστωση ο τόπος ούτως κλήρος θα είναι δική σου κληρονομιά, εσύ θα κυβερνάς εδώ και περιβόλιον σών και παράδεισος θα ονομάζεται από εδώ και πέρα. Όμως σιγά σιγά αυτό ξεχάστηκε και μπορούμε να πούμε ότι
μετά από μερικούς αιώνες, με τις δυσκολίες της ιστορίας όπως ξέρουμε, διαμορφώθηκε σιγά σιγά στο Άγιον Όρος μία οργάνωση, τυπική, άτυπη μάλλον, οργάνωσης με μικρές ομάδες. Αλλά τον 9ο αιώνα ο Αθωνικός Μοναχισμός εισέρχεται στην ιστορική του πορεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τότε εμφανίστηκε, αφού είχε και πριν μοναχούς. Και σε κάθε εποχή όμως, τι προσπαθούσε να κρατήσει το Άγιον Όρος. Διότι τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για την ιστορία, αλλά να πούμε και το νόημα αυτής της ιστορίας. Τι ήθελε να κρατήσει το Άγιον Όρος. Σε κάθε εποχή διέσωσε, όπως λέμε, το εσχατολογικό βίωμα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή το εσχατολογικό βίωμα? Σημαίνει την δυνατότητα, το εργαλείο, ας το πούμε έτσι, να ανεβαίνει ο άνθρωπος προς το Θεό και την αποκάλυψη του Θεού μέσα στην εκκλησιαστική κοινωνία των μοναχών, και έτσι να αποδεικνύει περίτρανα τη δύναμη της παραδόσεως και του πνευματικού σπέρματος, και τα δύο, και η παράδοση και το πνευματικό σπέρμα, και λέμε αυτός είναι καλός από την κληρονομιά του, έχει καλό πνευματικό σπέρμα, και γι' αυτό βλέπουμε προκόπτει και προχωράει. Χωρίς όμως να είναι η ραγδαία αυτή η αναβίωση τότε τον 9ο αιώνα στο Άγιον Όρος, φημισμένοι Άγιοι, άνθρωποι, θεοφόροι όπως ο Πέτρος ο Αθωνίτης, ο Όσιος Ευθύμιος, ο Ιωσήφου Αρμένιος, Ιωάννης ο Κολοβός, Σιμεών και άλλοι, ήλκησαν γύρω τους υποτακτικούς και συνετέλεσαν εξαιρετικά στην αναζωογόνηση της ζωής του Άγιον Όρος. Οι μοναχοί άρχισαν πάλι να οργανώνονται σε μικρές αρχικά ομάδες και έπειτα σε μεγάλες, και έτσι τον 9ο αιώνα οι μοναχοί είναι πάρα πολύ και είναι έμνεζε το Άγιον Όρος σαν πόλη. Και έπρεπε τώρα πλήθυνε το Άγιον Όρος και έπρεπε, έμνεζε με πόλη, έπρεπε να οργανωθούν. Πώς ήθελαν λοιπόν οι αγιορείτες να διαμορφώσουν το χώρο τους? Η βασική τους μέρημνα ήταν να κρατήσουν, όπως λέμε, αυτό που έχει από την αρχή η Εκκλησία, τον κοινοβιακό θεσμό. Βλέπετε, παντού η Εκκλησία βάζει το κοινό, στην οικογένεια, στο μοναχισμό, στην Εκκλησία. Θέλει το κοινό, το κοινοβιακό, και η προσπάθεια να κρατήσουμε τους αυθεντικούς αρχαίους θεσμούς, καθώς επίσης και η μετάδοση της πνευματικής κληρονομιάς σε όλους τους μακράν και τους εγγύς Ορθοδόξους, με ένα πνεύμα οικουμενικό το οποίο ήταν ζωντανό και ήταν εξοικειωμένοι από το Βυζάντιο. Και αυτό έχει σαν αφετηρία, ακριβώς όπως είπαμε, το πνεύμα της Αποστολικής Κοινότητας, των Αποστόλων. Και γι' αυτό λέμε, ποιος συνεχίζει το έργο των Αποστόλων? Φαίνεται παράξενο, έτσι είναι, οι μοναχοί. Γιατί κρατούν την Αποστολική Κοινότητα, η οποία ζούσε με τα εξής στοιχεία. Ζούσαν μαζί, ομοθυμαδών λέμε. Είχαν ενθουσιασμό και γι' αυτό πηδούσαν στη φωτιά και μαρτυρούσαν. Πού είναι αυτός ο ενθουσιασμός? Και τους σωθούσαν μετά τους μοναχούς να μηχανεύονται μαρτύρια συνειδήσεως, ακατορθώματα δηλαδή ασκητικά, που όταν φεύγει το μυαλό σου όταν τα διαβάζεις, δεν τα πιστεύεις ότι κάναν τέτοιες ασκήσεις οι μοναχοί, καθώς και τη βαθιά αίσθηση ότι είμαστε ένα σώμα Χριστού μαζί επί το αυτό όλων των συνερχομένων μοναχών εκ διαφόρων εθνών και γλωσσών και παραδόσεων, ταυτίζοντας το τοπικό, όπως λέμε, με το καθολικό. Η Εκκλησία είναι τοπική και καθολική. Την τοπική κοινότητα με την καθολική Εκκλησία. Το μοναστήρι με το υπερό της Πεντακοστής, το Άγιον Όρος με τα όρια της Οικουμένης. Διότι το πνεύμα είναι, το πνεύμα του Αγίου Όρους είναι, όπως το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς,
είναι μεθόριον κόσμου και των υπερκοσμίων. Είναι ανάμεσα, λέμε, είναι όριο, είναι ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Και όποιοι έχουν επισκεφθεί την Σιμωνόπετρα, είναι ανάμεσα μεταξύ, λέμε, ουρανού και γης. Είναι, αυτό λέγεται μεθόριον. Και γι' αυτό λοιπόν ήδη τον 10ο αιώνα ο Άθος θεωρείται ενιαία μοναχική κοινότητα και είχε και ενιαία ιδιοκτησία και τότε ιδρύθηκαν και όλα τα καθιδρύματα, δηλαδή μεγάλα κοινόβια. Λαύρες, δηλαδή ένα κεντρικό οίκημα, μοναστήρι, με γύρω το κελιά, μονίδρια ησυχαστήρια. Και φυσικά, όπως είπαμε, αυτό είχε και την ανεξαρτησία του Άγιον Όρος, ήταν αυτοδιοίκητο από τότε. Μερικές λεπτομέρειες είναι χρήσιμες για το θέμα που αναλύουμε, γιατί τότε πατέρας του Άγιον Όρος ήταν ο πρώτος, η αρχή του Όρους, με γενική εξουσία είναι ο πρώτος, ο οποίος δεν μπορεί να αποφασίζει για τα κοινά χωρίς τη συνελεύσεως των ηγουμένων. Διατηρούνται και η μορφή των μοναχών που ήταν ησυχαστές, αλλά επιτρέπεται μόνον σε εκείνους η αναχώρησης, οι οποίοι έζησαν ως υποτακτικοί στους γέροντες των μονών και ή των κελιών και κρίθηκαν άξιοι για αυτό το βίο. Και όλα τα λύνουν με κοινές, όπως λέμε, συνάξεις από τότε, από τον 10ο αιώνα, από τον 12ο αιώνα, από τον 13ο, πάντοτε θα το λύσουμε, αυτό έλεγε το κοινό. Και περιλαμβάνεται ακόμα στα τυπικά ότι η Αθωνική πολιτεία είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη πολιτική αρχή πλην του αυτοκράτορος, γιατί παγόταν στον αυτοκράτορα, είναι αφορολόγητη, από τότε ήταν αφορολόγητη, παρά τις προσπάθειες που γίνονται σήμερα να αφορολογείται. Και σε αυτή την εποχή η εκκλησιαστική αρχή, δηλαδή το Πατριαρχείο, ακόμα δεν είχε μπει στο Άγιον Όρος, ήταν οι συνθήκες τέτοιες και μπήκε μετά. Και έτσι λοιπόν έχουμε τον πρώτο, έχουμε τη σύναξη και έχουμε τη γερουσία. Βλέπετε, ένα σύστημα πραγματικό, κοινωνικό σύστημα και μοναχικό σύστημα. Έχουμε τον πατέρα, έχουμε τον πρώτο, έχουμε τη σύναξη και έχουμε τη γερουσία. Εκπρόσωπος παντού σε όλα αυτά, ακόμα και στο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ήταν ο πρώτος του Αγίου Όρους, ο οποίος προείδρευε των συνάξεων και τα πάντα τα κυβερνούσε αυτός. Και στις συνάξεις αυτές συμμετείχαν όλοι. Και λέει χαρακτηριστικά ότι συμμετείχαν, λέει, στις καθολικές συνάξεις όλοι και οι πατέρες εκεί στις καριές γύρω από τον πρώτο. Και ήταν ελεύθεροι για όλους τους μοναχούς που βρίσκονταν εκεί, ήταν δημόσιες, αλλά με την έννοια ότι επικρατούσε πάντα, όταν υπήρχαν διαφωνίες, επικρατούσε η υπακοή, δηλαδή η υποταγή στον πρώτο. Ποιοι έφτιαξαν όμως το Άγιον Όρος, ποιοι το κάνανε έτσι το Άγιον Όρος? Γι' αυτό τώρα θα πάμε σε αυτό το κεφάλαιο που λέμε η σταθμή του Άγιου Όρους, που η σταθμή του Άγιου Όρους δεν είναι τα κτίρια, αλλά είναι πρόσωπα. Και θα ξεκινήσουμε από τον Άγιο Αθανάσιο, τον Αθωνίτη, ο οποίος Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης είναι κτήτορας όχι μόνο της Μεγίστης Λαύρας, αλλά όλου του Αγίου Όρους. Όταν μπήκε στον Άθο, που τον ονομάζει τον Άθο, το Άγιον Όρος τον ονομάζει ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, το λέει τον πάλε φίλον αυτού. Ήταν παλιός του φίλος, από παλιά αγαπούσε το Άγιον Όρος, από μικρό παιδί. Εφράνθηκε τόσο πολύ όταν μπήκε στο Άγιον Όρος και είπε Άγιον Όρος, αυτός το ονόμασε Άγιον Όρος, το Άγιον Όρος, και λέει είναι η ψυχή μου γεμάτη από ευφροσύνη γιατί μπήκα στα σκηνώματα του Αγίου Όρους, δηλαδή στα σκηνώματα του Θεού. Με δάκρυα ευγνωμονούσε το Θεό και φιλούσε το χώμα του όταν μπήκε. Όταν όπου να σταθούμε σε αυτό τον Άγιο, δεν θα τον χορτάσουμε, αρκεί να πούμε αυτό που είπε ο Όσιος Παύλος ο Ξηροποταμινός για τον Άγιο Αθανάσιο, όταν ο Άγιος Αθανάσιος
παρουσιάστηκε στην συνέλευση των γερόντων των Καριών. Παρουσιάστηκε, όπως ξέρετε, από το Β' ως αγράμματος και έπρεπε να τον μάθουν γράμματα. Είπε όμως ο Άγιος Παύλος, ούτως αδελφοί, αυτός αδελφοί μου, ο πίσω ημών γεγονός εν το όρι, αυτός λέει που ήρθε μετά από μας το Άγιον Όρος, έμπρος την ημονεστή κατά την Αρετινή, πολύ μπροστά από μας. Άγιος και εκείνος, Άγιος και ο Άγιος Αθανάσιος, ότι και πρώτος ημών φανίσεται εν τη βασιλεία του. Αυτός λέει θα προπορεύεται στη βασιλεία των ουρανών. Έστε γάρ της αρχηγός εν το όρι, θα είναι λέει αρχηγός του Αγίου Όρους και πολλές μάνδρες δι' αυτού φυτευθήσονται και πολλά μοναστήρια θα γίνουν, θα φυτέψει αυτός ο Άγιος και ένα, στο Άγιον Όρος και άπαντες τούτο υποταγή. Και όλοι θα τον έχουμε πατέρα μας. Όλοι θα υποταχτούμε σε αυτόν. Ήταν μέγας σταθμός του όρος ο Άγιος Αθανάσιος και χάρη σε αυτόν το Άγιο συγκροτήθηκε σε μοναστική πολιτεία. Το χρωστάμε πολλά, όχι επειδή συγκρότησε το Άγιον Όρος, αλλά και η Βυζαντινή πολιτεία που τη διατήρησε. Και η Εκκλησία του χρωστάει πολύ και το ελληνικό έθνος του χρωστάει πολλά και το Άγιον Όρος. Όσα ακολούθησαν το μαρτυρικό του τέλος δείχνει την αγιότητα και το μεγαλείο του. Ήταν εκεί, έμεινε τρεις μέρες άταφος αδελφοί μου και ήταν αναλύωτος όμως, χωρίς να μεδανιάσει ή να αναδώσει το σώμα του δυσοσμία. Και από την πληγή τα πόδια του ακόμα έτρεχαν τρεις μέρες τα πόδια του και γινόταν θαύματα. Γι' αυτό λοιπόν άνοιξε αυτό την πύλη του ουρανού σε χιλιάδες μοναχούς από όλο τον κόσμο τότε. Μετά από αυτόν ένας άλλος σταθμός, σπουδαίος σταθμός, είναι η προσωπικότητα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που αποαναδείχθηκε στον κυριότερο εκπρόσωπο, όπως ξέρετε, του ησυχασμού. Ο Άγιος ήταν μεγάλος ησυχαστής, αλλά τελικά δεν παρέμεινε στο Άγιον Όρος και τον κάλεσε ο Θεός να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και ο Άγιος Γρηγόρης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αγιορείτου που με την βιωτή του εγγενίαζε την πνευματική αναγέννησε στην καρδιά του ανθρώπου και εν συνεχεία μοιραζόταν αυτή την εμπειρία και γνώση με τους άλλους και ιδιαιτέρως τους καθοδηγούσε στον αγώνα και στον κόπο της νοεράς προσευχής που αποτελεί το κέντρο του αγιορητικού βίου. Ενώ αυτός αγαπούσε την ησυχία, δεν ήθελε να βγει στον κόσμο. Στην πραγματικότητα είδε σαν στον ύπνο του, στην προσευχή του, τον Άγιο Δημήτριο με τη μορφή του μεγάλου Δούκα, του αξιωματούχου τότε, και του ήταν κοντά στον βασιλέα, δηλαδή τον Χριστό, και ξεχώρισε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά από τους άλλους μαθητές και συμμοναστές του και τον τραβούσε προς τον εαυτό του και έλεγε σε αυτούς: αυτόν θα τον κρατήσω μαζί μου, επειδή έλεγε ο Άγιος Δημήτριος, αυτόν θα τον κρατήσω μαζί μου, γιατί έτσι διάταξε ο βασιλεύς. Με αυτόν τον τρόπο εκδηλώθηκε το θέλημα του Θεού να αναλάβει την Μητρόπολη τη διαπίμψη της Θεσσαλονίκης. Αν το όρος οφείλει στον Άγιο Αθανάσιο την συγκρότησή του, στον Άγιο Γρηγόριο οφείλει το Άγιον Όρος, οφείλουμε άπαντες και οφείλει το Άγιον Όρος την πνευματική του ύπαρξη και επιβίωση. Είναι τόσο μεγάλη η προσφορά του σαν να, που συγκρίνεται με αυτή του Αποστόλου Παύλου ή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Για να το πω πολύ απλά, αδελφοί μου, αυτός με τη διδασκαλία και το βίο του ως ησυχαστής κράτησε, το λέω απλά, τον Θεό ανάμεσά μας. Δεν τον άφησε να φύγει από μαζί μας. Ο Άγιος Γρηγόριος. Αν δεν ήταν ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεός θα είχε φύγει κατά κάποιο τρόπο. Οι δυτικοί τον είχαν εξοβελήσει στα βάθη του σύμπαντος. Πού να τον βρεις τόσο ψηλά που ήταν, ενώ εκείνος είπε όχι, είπε ο Άγιος Γρηγόριος. Ο Θεός είναι εδώ, μετέχεται, είναι στην καρδιά μας, εντός ημών, και όταν τον επικαλούμαστε είναι σαν να τον ξυπνάμε. Δεν έρχεται από κάπου.
Τον ξυπνάμε, χτυπάμε την πόρτα στην καρδιά και λέμε «Έλα Χριστέ μου» και τον ξυπνάμε μέσα στην καρδιά μας, μας μιλά, μας παρηγορεί, μας χαροποιεί, μας μεταδίδει την ειρήνη του. Γι' αυτό και οι εκκλησίες των Δυτικών που τις ξέρετε και άλλοι θα τις έχετε επισκεφθεί, είναι γοθικές, ψηλές, δεν τις φτάνει το βλέμμα σου και πρέπει να χρησιμοποιήσεις τηλεσκόπιο για να τις διακρίνεις. Ενώ ο τρούλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι μία ομπρέλα, είναι μια σκέπη, μας σκεπάζει στοργικά και κρατά το Θεό κοντά μας, ανάμεσά μας. Και όμως αυτός ο Μέγας Άγιος δεν έπαψε να φωνάζει μέσα στην καρδιά του «Κύριε φώτισόν μου το σκότος σε όλη τη ζωή». Έλεγε «Πάλι έχω σκοτάδι» και φώναζε στο Θεό «Κύριε φώτισόν μου το σκότος». Και έτσι λοιπόν αυτή είναι η περίοδος, ο σταθμός αυτός είναι στο 14ο όπως λέμε αιώνα. Στην περίοδο της τοκροκρατίας ανέδειξε το Άγιον Όρος πολλούς νεομάρτυρες οι οποίοι κράτησαν την πίστη μέσα σε αυτή την περίοδο της φοβερής δουλείας. Ανάμεσά τους είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος ξεκίνησε από την περιβόλη της Παναγίας και σαν ένας άλλος Απόστολος Παύλος όργωσε πραγματικά όλη την τότε σκλαβωμένη Ελλάδα και το ξέρετε πολύ καλά. Συγχρόνως ο Άγιος αυτός αποτελεί μία χαρακτηριστική όμως περίπτωση που η ζωή του Αγίου Όρους επιδρά στη ζωή του κόσμου. Βλέπετε, το Άγιον Όρος είναι μακριά, αλλά από μακριά επιδράει στον κόσμο. Και μπορεί να αλλάξει ακόμα και τη ροή της ιστορίας. Ελεούσε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο με πνευματική ελεημοσύνη. Υπερχείλεται λοιπόν με τους εδρώτες του των νοσίων του Άγιον Όρους, ελεούσε τον Ορθόδοξο κόσμο και στην Ελλάδα και στη Βαλκανική και στη Ρωσία. Κάποιος αθωνίτης Άγιος όπως ο Κοσμάς ο Αιτωλός περπάτησε μοιράζοντας την ευλογία της Παναγίας. Έτσι οι Άγιοι ασκητές γίνονταν οι γέροντες, οι διδάσκαλοι, οι φωστήρες του κόσμου, οι Απόστολοι του Λόγου, αν και με τα μεγάλης προσπαθίας επεδίωκαν την ησυχία. Γι' αυτό δυσκολεύτηκε ο κύριος Πρόεδρος να με πείσει να έρθω. Έπρεπε να μην επιδιώκουμε την έξοδο από το Άγιον Όρος. Πάντοτε να φεύγουμε πιο βαθιά, γιατί αυτό σώζει τον κόσμο και όχι τα λόγια τα φτωχά που σας λέω και που θα περάσουν. Αυτή η πρόνοια του Θεού διατρέχει την πορεία των αγυρητών γερόντων μέχρι των ημερών μας, από τους οποίους μοναχοί και κοσμικοί αντλούν ζωή και ελκύονται προς τον Θεό. Ένας άλλος σταθμός ήταν η περίπτωση του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Πρόκειται για τον Άγιο Όρος, για τον Άγιο που κυρίως, που το Άγιον Όρος κυρίως οφείλει μια πνευματική αναγέννηση στον 18ο αιώνα, όταν παρατηρείται σύμφωνα με τα δεδομένα της ιστορίας μια πνευματική κάμψη στην αυθεντική μοναστική ζωή λόγω της απαιδευσίας, της αποτροπής από την παράδοση και της ιδιορυθμίας. Λείπει παιδεία. Υπάρχει απαιδευσία και πάντοτε πρέπει να μας απασχολεί αυτό. Τότε θα έχουμε παράκαμψη της αυθεντικής πνευματικής ζωής αλλά και του πολιτισμού. Αυτός ο Άγιος τόσο πολύ είχε ζυμωθεί με την πατερική διδασκαλία, τόσο είχαν χαραχθεί βαθιά τα λόγια του μέσα στη μνήμη του, που συνέγραψε βιβλία από στήθους, όπως λέει στο συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Το συμβουλευτικό εγχειρίδιο, για όσους δεν ξέρουν, το έγραψε σε ένα νησάκι στη Σκυροπούλα που πήγε να σκητέψει εκεί απέναντι από το Άγιον Όρος και λέει πήρα μικρή σχόλη, μικρή ανάπαυση έλαβα από τη σκάφη και το χειρομήλωμα, χειρομήλωνα, δηλαδή εκεί έπρεπε να ζυμώνει μόνος του και, και το σιτάρι να το σπάζει στο μήλο, να το αλέθει και λέει πήρα μία μικρή ανάπαυση και κατά την εικόνα των αναμερικαζών των ζώων, πως τα ζώα, όσοι ξέρουν από ζώα,
πως το βράδυ αναμερικάζουν αυτό που τρώνε για να το χορέψουν καλά και πολλούς λογισμούς πρώτερων ανελήξας και μάζεψα πολλές ιδέες και τις έγραψα από στήθος. Αυτό το βιβλίο μου το διαβάστε, είναι εκπληκτικό, αλλά λέτε το έγραψε από στήθος αυτό το βιβλίο? Ναι, το έγραψε από στήθος ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτες. Και καλλιεργώντας λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος τη μελέτη των ασκητικών και πατρικών συγγραμμάτων, οδήγησε στη λεγόμενη φιλοκαλική αναγέννηση και έθεσε και πάλι σε στερεές βάσεις την ανάπτυξη της μοναχικής ζωής. Και τότε λοιπόν στην εποχή αυτή έγινε και η Ιερά Κοινότητας που σήμερα υπάρχει αυτό το σύστημα και διοικούμαστε 20, από 20 μοναστήρια με 20 αντιπροσώπους και διοικούμε το Άγιον Όρος. Και υπάρχει σε αυτό το διάστημα όμως μετά από λίγα χρόνια υπάρχει ένα σημαντικό γεγονός για τον Άγιον Όρος. Την απελευθέρωση του Άγιον Όρος που γιορτάσαμε τα 100 χρόνια φέτος και εδώ και στη Θεσσαλονίκη και εδώ και στο Άγιον Όρος, οι Αγιορείτες ζήτησαν να ενταχθούν στο ελληνικό κράτος παρά τις φοβερές πιέσεις της εποχής και ζυμώσεις της εποχής εκείνης. Δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε αυτό. Σε άλλη ομιλία. Σε άλλη ομιλία, ναι. Όταν με καταφέρετε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, λέει, έγραψαν χαρακτηριστικά, είπε τότε όλοι οι Αγιορείτες, μπροστά στην εικόνα του Άξιον Εστί, κάθεσαν και είπανε, γιατί ήταν πραγματικοί πατριώτες και διατάσσει η Ιερά Κοινότητας είναι αηδότερα της ελευθερίας του Αγίου Όρους ελληνική σημαία, εξακολουθεί να κυματίζει εις το γυναικές πάντοτε, δηλαδή επί πασών των ιερών μονών και των εξαρτημάτων αυτών, ως σύμβολον κυριότητος και προστασίας. Παρά μια μικρή χούφτα μοναχών αντιστάθηκε σε όλες τις δυνάμεις, στο ελληνικό κράτος το ίδιο, στις δυνάμεις της εξωτερικής, και είπε όχι, εμείς η καταγωγή μας είναι από το Βυζάντιο και θεωρούμε ότι η συνεχιστέ του Βυζαντίου είναι το ελληνικό έθνος και εκεί θέλουμε να μείνουμε. Αμέσως λοιπόν μετά από την ενσωμάτωση έγινε και το καθεστώς που, όπως το λέμε σήμερα, διοικούμαστε με τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους, και γι' αυτό λοιπόν κατοχυρώθηκε το 1926 αυτός ο καταστατικός χάρτης, και αυτό το καθεστώς δεν θίχθηκε ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και με πολλές συζητήσεις τις οποίες έτυχε να είμαι παρόν σε αυτές τις συζητήσεις, καταφέραμε τότε να πείσουμε τους Ευρωπαίους για να υπάρξει μία εξαίρεση στο Αγίου Όρους με την λεγόμενη κοινή δήλωση περί του Αγίου Όρους. Αλλά και κατά τον 20ο αιώνα, διότι τα πρόσωπα διαμορφώνουν την ιστορία κάποιου τόπου και την χρωματίζουν και την, όπως λέμε, της δίνουν το άρωμα, δεν έλειψαν στο Άγιον Όρος οι μεγάλες σοσιακές μορφές οι οποίες φράγησαν την ιστορία, μεταξύ των οποίων είναι μεγάλη ακτινοβολία του Αγίου Σιλουανού, του Αθωνίτου, του Πατρός Σουφρονίου, τον οποίον με την Θεία Ευλογία τον έχουμε γνωρίσει, του Γέροντος Ιωσήφου του Ησυχαστού και του τέλους του γνωστού σε όλους σας Γέροντος Παϊσίου, του μεγάλου ασκητού αυτού που δεν έκλεισε μάτι μέρα και νύχτα μέχρι, όπως λέει, να πάει στον ουρανό. Ποτέ δεν ησύχασε για τον Θεό και ποτέ δεν ησύχασε για τον κόσμο. Πάντοτε τα πάντα τα έκανε για τον Θεό και πάντα για τον κόσμο. Επειδή όλοι τους πιστεύουμε ότι όλοι είναι λίγο πολύ γνωστοί σε εσάς, σας περιορίζουμε να σας πω ότι με τη ζωή, τη διδασκαλία τους και το παράδειγμα τους προσέλκυσαν πολλούς νέους μοναχούς. Αν βλέπετε μερικούς νέους μοναχούς, ή αν εμείς ήμασταν οι νέοι μοναχοί τότε, και πολλοί ανάμεσα εδώ αν είναι, να ξέρετε ότι οφείλουμε σε αυτούς. Διαβάζοντας το βιβλίο του Πατρός Σοφρονίου, και όπου διαβάζοντας έγιναν μοναχοί και έπαιραν τις βάσεις αυτές, και έτσι εκεί έγραψε και ο ίδιος τη δική του πνευματική εμπειρία.
Ο γέροντας Ιασίβ, παρότι ο ίδιος ήταν αυστηρός ασκητής, ήταν η ρίζα από την οποία βλάστησαν πολλά πνευματικά παιδιά, και ο πατήρ Παΐσιος με τους υπερφυσικούς άνθρωπους του έγινε πηγή παρηγορίας και σωτηρίας για χιλιάδες ανθρώπους που είχαν την ευλογία να τον γνωρίσουν. Και έτσι λοιπόν, με αυτά που είπαμε, με την ιστορία και τους ανθρώπους του Άγιον Όρος ακτινοβουλεί σε όλο τον κόσμο. Αλλά προς Θεού το Άγιον Όρος δεν αγαπάει ή δεν πρεσβεύει την παγκοσμιότητα και δεν είναι ποσοδική και γεωγραφική η ακτινοβουλή, η οικουμενικότητα του Αγίου Όρους, αλλά μόνο πνευματική και ποιοτική. Δεν εξαπλώνει, μικρός χώρος είναι, ένα μικρό σημάδι στη γη είναι, και δημιουργώντας όμως ένα, δεν δημιουργεί ένα σύστημα επικοινωνίας, ούτε καθίσταται τοπικά ένα παγκόσμιο κέντρο συναθρήσεως προσώπων. Στη μεν πρώτη περίπτωση ότι είναι πνευματική η οικουμενικότητά του για να αποφύγει την παγκοσμιότητα η οποία τα σαρώνει όλα. Μην αμφιβάλλετε περί αυτού, όσες θεωρίες και αν υπάρχουν, η παγκοσμιότητα ούτε την άλλη συναθρίζει από κάθε καρδιά σκαρίδι, γιατί τότε θα πέφτουμε στο συγκριτισμό. Εμείς θέλουμε καθαρή πίστη, πίστη, ένα φως το οποίο θα μας οδηγεί στο πέλαγος, όπως λέμε, της ζωής και της αιωνιότητος. Και αυτό είναι το πνεύμα του Αγίου Όρους, δεν είναι ο τόπος. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει τρία πράγματα του Άγιον Όρος, χαρακτηριστικά η ακτινοβολία του. Πρώτα μας μιλάει για μια καινούρια πολιτεία, για την καινούρια ζωή, την καινούρια κτήση. Θέλουν όλοι όσοι πάνε εκεί, θέλουν να γίνουν ιοί μιας καινούργιας πολιτείας. Γιατί η ανθρώπινη ψυχή έχει έμφυτη την στροφή προς τον Θεό και από μέσα της, που βαθιά ζητάει την κοινωνία μαζί με τον Θεό, ενώ ο ίδιος ο αιώνιος Θεός επιφέρεται, λέει, κυκλοφορεί επάνω αοράτος εδώ ανάμεσά μας με ένα μοναδικό σκοπό. Παλεύει χρόνια ολόκληρα να μπορέσει να οικειώσει τον κόσμο με ταυτού εις τον αιώνα, δηλαδή να τον κάνει οικείο, να του πει δικός μου είσαι, δεν είσαι μακριά από εμένα. Γι' αυτό λοιπόν το Άγιον Όρος είναι η συνέχεια του υπερώου της Πεντηκοστής και οι μοναχοί, όπως λέει ο γέροντας Εμιλιανός, τρέχουν, απαρνούνται τα πάντα, προσδοκούν, ζουν για το γεγονός της Πεντηκοστής, επιδιώκουν το έσχατο όριο της καινής πολιτείας, το έσχατο, δηλαδή το τέλειο όριο. Και το άλλο χαρακτηριστικό της ακτινοβολίας του Αγίου Όρους είναι η, όπως είπαμε, η διατήρηση, όπως σας έλεγα στην αρχή, ότι να μπορούμε να ζήσουμε με τον Θεό. Τις προϋποθέσεις τις ξαναφανερώνουν, όπως λέμε. Τι θέλουμε να ζήσουμε δηλαδή σε αυτή τη ζωή? Αυτό που είναι στον ουρανό. Λέμε και εμείς ασχολούμαστε συνεχώς με τα προβλήματα που υπάρχουν. Ναι, αλλά κάνει και λίγη προσπάθεια να δεις τι είναι πέρα από τα προβλήματα. Αυτό το διατηρεί το Άγιον Όρος και λέει διατήρησης της εσχατολογικής διαστάσεως. Δηλαδή τι έρχεται από μακριά, από τα έσχατα, αυτή τη ζωή θέλουμε όλοι για να απαλύνουμε αυτά που τραβάμε. Αυτά δεν θα αλλάξουν ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν τα έσχατα, όπως λέμε, δεν σημαίνουν τα τελευταία μόνο. Δεν σημαίνουν, είναι το τέρμα ή το τελικό, αλλά είναι το τέλειο, το απόλυτο. Είναι η πεμπτουσία της Ορθοδόξου πίστεως και του μονοχισμού. Είναι το φως που αποκαλύπτει την ουράνια πολιτεία σαν να είναι παρούσα. Μέσα στη λειτουργία τι είναι? Γιατί κάνουμε μια λειτουργία? Γιατί ακριβώς θέλουμε να φέρουμε την ζωή εκείνη μπροστά μας. Και βεβαιώνει ότι η καθημερινή βίωση της ζωής του Χριστού δεν περιορίζεται χρονικά, δεν είναι μια φαντασία ή μια ιδέα, αλλά είναι γεγονός που πραγματοποιείται εδώ, στα μυστήρια, στην κοινωνία, στην καρδιά. Ο αγιερετικός λοιπόν αγκαλιάζει την οικουμένη, γίνεται παγκόσμιος, όπως λέμε, γιατί αγκαλιάζει την οικουμένη με αυτό το όρμα. Ελάτε εδώ, λέει, και εγώ σε μία στιγμή θα σας δείξω ότι είναι πέρα από αυτά. Και αν μία φορά το νιώσεις αυτό, μία φορά το ζήσεις αυτό, τότε θα το θυμάσαι σε όλη σου τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν λέμε να μάθουμε την Κυριακή προσευχή. Αγιαστήτω το όνομά σου, λέμε.
ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία η Κυριακή προσευχή. Κάτω από αυτό λοιπόν το βίωμα, ο άθος γίνεται το μόνο, όπως λέμε, της αρετής εργαστήριων, και όπως τον λέει ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος, ένας τόπος διαλεγμένος για αυτή τη ζωή, και αποτελεί μία μικρογραφία του Βυζαντίου, μία σμίκρινση της κοινοπολιτείας του Βυζαντίου. Το Άγιον Όρος αποτελεί και αποτελούσε και αποτελεί συνεπώς από το σημείο συνεπάρξεως το έδαφος του μοναχών από όλες τις κατατόξους ορθόδοξες εκκλησίες και αυτών που ασπάζονται την ορθόδοξη πίστη στο όνομα του Χριστού, και με τη διαρκή μέρημνα να μην αλλοιώνεται το αρχαίο μοναχικό πολίτευμα και η πνευματική ομοήθεια, όπως λέμε. Έχουμε το ίδιο ήθος, λέμε. Ξέρουμε, εμείς είμαστε Έλληνες, έχουμε αυτό το ήθος, είμαστε ορθόδοξοι, ομοήθεια η οποία πρέπει να μας διακρίνει. Είμαστε διαφορετικοί, αλλά στην ψυχή μας έχουμε ομοήθεια. Γι' αυτό λοιπόν το Άγιον Όρος είναι σημείο συνυπάρξεως. Και ένα τελευταίο που θα έλειπε κάτι από αυτή την ακτινοβολία του Άγιου Όρους, που θα μπορούσε να ονομαστεί μετάδοση. Δηλαδή το Άγιον Όρος δεν τα κάνει αυτά για τον εαυτό του, δεν τα κρατάει, θέλει να τα μεταδώσει. Γι' αυτό λέει πολύ ωραία ο Γιώργος Τσεμπηλιανός σε μια παρόμοια ομιλία του που θα έκανε εδώ ή κάπου αλλού: όσον η αγιορετική ζωή, όσον είναι μυστική και κρυμμένη μέσα στα κελιά και στις καρδιές και μέσα στις λειτουργίες, στις ακολουθίες του Αγίου Όρους, άλλο τόσο είναι εγγύς, κοντά, συγγενής και ανοιχτή σε κάθε άνθρωπο, διότι το Άγιον Όρος ζει σαν ένα αγαπημένο πλάσμα μέσα στην στοργική αγκαλιά αυτού του κόσμου. Και το βλέπουμε εμείς πόσο αγαπάτε το Άγιον Όρος. Είναι η αγκαλιά σας αυτή, δύο κόσμοι, Άγιον Όρος και κόσμος, δηλαδή αδιάσπατα ας συμπλέκονται, και ο κόσμος δηλαδή του Άγιον Όρος, ο κόσμος για το Άγιον Όρος που είναι σαν νησί του Άγιον Όρος, ο κόσμος είναι η γειτονιά του, και ο άλλος δεν είναι ο ξένος, γίνεται ο πλησίον. Έτσι λοιπόν, ακόμη και στις δυο δύσκολες και σκληρές στιγμές του γένους, καλούνται από το Άγιον Όρος και εξέρχονται μορφές Αγίων Γερόντων και λογίων μοναχών για να συμβάλλουν στην ίδρυση μοναχικών κέντρων με αθωνικά πρότυπα και να μεταδώσουν στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι καλογερικά, είναι σημαντικά για την ίδια τον ζωή. Δηλαδή τι? Την ασκητικότητα. Όποιος ζει χωρίς άσκηση δεν μπορεί να ζήσει. Την κοινωνικότητα, ότι πρέπει να ζούμε ομοθυμαδών. Την υπτική παράδοση, ότι δηλαδή πρέπει να καλλιεργούμε μέσα στην καρδιά μας το Θεό. Την παιδεία, αυτή την οποία παιδεία, πού διατηρήθηκε η παιδεία περισσότερο. Τη λατρεία, πού διατηρείται η περισσότερο λατρεία. Την τέχνη, πού υπάρχει μεγαλύτερο θησαυροφυλάκιο τέχνης. Με ένα λόγο, το ορθό και εκκλησιαστικό φρόνημα. Ορθό και εκκλησιαστικό φρόνημα. Η πνευματική λοιπόν και θεολογική άνθηση στην εποχή αυτή έφεραν το όρος σε ένα οικουμενικό, θα λέγαμε, διάλογο με τον κόσμο, και αυτό συνέβαλε φυσικά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αυτή την οικουμενική του διάσταση. Και εκδήλωση αυτής της ακτινοβολίας είναι ο ησυχασμός, και ο ησυχασμός έγινε κτήμα, φανταστείτε, των Πατριαρχών. Ξέρετε πόσοι Πατριάρχες είναι από το Άγιον Όρος στη δεκαετία 1347 με 1439 στην εκατονταετία, αυτό τα 100 χρόνια, 10 Πατριάρχες προέρχονται από το Άγιον Όρος. Ήταν ησυχαστές και διαδόθηκε και σε όλους τους λαούς του Βορρά. Επομένως, τι είναι ο ησυχασμός, λέμε, είναι μια μέθοδος? Όχι, είναι ένα βίωμα που ενοποιεί την Ορθοδοξία. Και η επίδραση του όρου στον Ορθόδοξο κόσμο είναι εντονότερη με τον ησυχασμό. Αποτελεί λοιπόν εργαστήριο εκπαιδεύσεως και εστία μεταδόσεως της Βυζαντινής κληρονομιάς σε όλες τις σλαβικές διαλέκτους, που όπως ανέφερε γιορτάζουμε και τα
την εκχριστιανισμού από τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο. Και γι' αυτό λοιπόν συνδέονται με το Άγιον Όρος προσωπικότητες, όπως είναι ο Πατριάρχης Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος, οι Αγιορείτες Νικόδημος από το Πρίλαπο και ο Γρηγόριος και Κυπριανός που εργάστηκαν σε όλες τις σλαβικές χώρες. Και ούτε έπαψε αυτό το μήνυμα να μεταδίδεται και στην τουρκοκρατία μέσα στην κατάσταση αυτή στον κόσμο φλογερία, θα να πω, είχαν φοβερό ζήλο ο Άγιος Κοσμάς, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Ιερομάρτυρες, ο Παχώμιος Ρουσάνος, κατηχούσαν το λαό, τον προστάτευαν από ετεροδόξους και κήρυταν με δύναμη την Ανάσταση του γένους. Άλλοι οι απλοί μοναχοί τον παρηγορούσαν όμως, γιατί ήταν και οι απλοί μοναχοί, δεν ήταν μόνο οι λόγοι, τον παρηγορούσαν το λαό αυτό με τον αγιασμό των θαυματουργών εικόνων και τα τίμια λείψανα. Και την Στεφανώνη, αυτή την ακτινοβολία της εποχής εκείνης, το Άγιον Όρος, την Στεφανώνη ο Άγιος Παΐσιος ο Βελιτσκόφσκι, ο οποίος μετέδωσε στην Ρουμανία και γενικά στην Μολδαβία και στη Ρουμανία μετέδωσε την νηπτική και την πνευματική ζωή. Ο Άγιος είναι, τον αναφέρω εδώ, τον Άγιο Παΐσιο, για να σας πω ότι πόσο αγαπούσε την ελληνική γλώσσα. Και αγαπούσε γι' αυτόν η ελληνική γλώσσα ήταν το εξής. Έλεγε, η ελληνική, η ελληνογραϊκή γλώσσα αυτή υπερέχει ασυγκρίτως όλων των γλωσσών της Οικουμένης, δια της σοφίας, του κάλους, του βάθους, της αυθονίας και του ανεκτιμήτου πλούτου των εκφράσεων. Το δε βάθος αυτής, ακόμη και αυτοί οι τελείως πεπαιδευμένοι Έλληνες, δηλαδή οι πολύ μορφωμένοι Έλληνες, μερικώς μόνον μπορούν να πλησιάσουν. Τι θα έλεγε άραγε σήμερα ο καημένος, όταν θα άκουγε ότι δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται βασικές ελληνικές λέξεις? Είναι λοιπόν φανερό ότι το Άγιον Όρος σε όλη την ιστορική του πορεία είναι συνδεδεμένο με τον Ορθόδοξο λαό και μετέχει στους πόνους και τα παθήματά του όπου και αν υπάρχουν. Και στη σύγχρονη εποχή, με όλα τα δεινά που έχει, δεν σταματάει αυτή η προφητική φωνή του Άγιου Όρους να ακούγεται και να μαρτυρεί. Τι φέρνει δηλαδή το Άγιον Όρος του κόσμου? Να φέρνει τη φανέρωση της αιωνίου ζωής και της ελπίδος. Δεν κάνει άλλη δουλειά. Και φυσικά η διακριτική διακονία των αγιεριτών στον υλικό και πέρα αυτού χώρου, η λειτουργία μετοχίων εντός και εκτός της Ελλάδος, καθώς και η συμμετοχή τους σε ιεραποστολικές προσπάθειες ανά τον κόσμο, επιβεβαιώνουν εκ νέου αυτό το χαρακτηριστικό, την διαχρονική ακτινοβολία του. Πού οφείλει όμως την διαχρονικότητα του Άγιον Όρος? Πρώτα και κύρια την οφείλει στην παράδοση. Δεν φαντάζεστε τι είναι το θέμα της παραδόσεως. Η παράδοση είναι η φυσική ατμόσφαιρα του Άγιου Όρους. Δηλαδή θέλει ασφάλεια το Άγιον Όρος. Τι θέλει? Αναλύωτο το ήθος και η αποστολή του, να ξέρει που βαδίζει. Και γι' αυτό το Άγιον Όρος είναι παραδοσιακό, όχι από φανατική προσκόλληση στον τύπο, αλλά από βαθιά συνείδηση της υπερχιλιόχρονης εμπειρίας των μοναχών στην κοινωνία τους με το Θεό, από σεβασμό στο φρόνημα των πατέρων, από προφητική διόραση της αιωνιότητας. Χάθηκαν αυτά, χάθηκε η ζωή. Αυτά λοιπόν τα βιώματα τους τα χαρίζει όμως ένα μεγάλο βίωμα. Δηλαδή ποιο? Η αδιάλειπτος προσευχή, η εκτενής προσευχή, στην οποία στηρίζεται επιπλέον η διαχρονικότητα του Άγιον Όρος, αλλά και τι άλλο, η νεότητά του. Δεν υπάρχει προσευχή, θα γεράσουμε. Υπάρχει προσευχή, θα είμαστε πάντα νέοι. Γι' αυτό λοιπόν δύο λόγια για αυτό το θέμα και τελειώνω. Προσευχή, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, εστίν ο Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Προσευχή κάνεις, το Θεό έχεις. Προσευχή είναι ο Θεός. Και ο Άγιος Ισαάκ είναι, η προσευχή είναι το καύχημα της Χριστού Εκκλησίας, και ότι πάσα ευχή είναι προσφέρεις εν την νυχτή, πασών των της ημέρας
πράξεων έστω εν οφθαλμίσου τιμιωτέρα. Δηλαδή μία ευχή, μία ευχούλα, μία λίγο να προσευχηθείς τη νύχτα, λέει, στο Θεό και κάθεσαι εκεί 10 λεπτά, 1/4 και κάνεις μετάνοιες και προσεύχεσαι. Λέει αυτό να το θεωρείς από όλες τις πράξεις στα μάτια σου, από όλες τις πράξεις που έχεις κάνει να τη θεωρείς την πιο τίμια, την τιμιωτέρα, να την έχεις ανεβασμένη. Και πάρε, λέγει άλλος πατήρς, θυμιατό να θυμιάσεις το ότι ο Χριστός είναι εδώ στην καρδιά από την οποία ανατέλει το Κύριε σου Χριστέ. Όταν θυμιάζεις το πρωί είναι σαν να θυμιάζεις την καρδιά σου που λέει Κύριε Ιησού Χριστέ. Και όταν, λέει, αλλού ακούμε θυμιατό να χτυπάει, ας θυμούμεθα ότι ναός είμαστε εμείς και ας νιώθουμε νοερός ότι θυμιάζουμε το Χριστό που είναι μέσα μας και έτσι να προσκυνούμε ταύτην την σκηνή του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ποια είναι η σκηνή του Αγίου Πνεύματος? Το ίδιο μας το σώμα, ο ίδιος μας ο εαυτός. Και ένας αγιορείτης έλεγε, αχ, τον ξέρετε αυτόν τον αγιορείτη, αχ, έλεγε, 24 ώρες το 24ωρο δεν μου φτάνουν να προσεύχομαι. Τι θα ήταν η ζωή μας, τι θα ήταν η ζωή του Αγίου χωρίς προσευχή, ρωτάει ο γέροντας Εμιλιανός. Ακούστε, είπε ένα σαν ανέκδοτο, λέει, μου φαίνεται, απαντάει, ότι μοιάζει η ζωή του Αγίου Όρους και του κόσμου χωρίς προσευχή με μία νάιλον σακούλα που βάζεις τώρα κάτι μέσα αλλά που θα σκεφτεί γρήγορα και θα την πετάξεις. Αυτή είναι η ζωή μας χωρίς προσευχή, μία νάιλον σακούλα. Λένε ότι θα έλθει η συντέλεια της ζωής όταν σταματήσουν να προσεύχονται οι αγιορείτες. Αλλά είναι δυνατόν να σου προσεύχονται, να σταματήσουν να προσεύχονται? Όχι, διότι πάντοτε θα υπάρχουν αυτοί που αγαπάνε τον Θεό. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Θα υπάρχουν πάντοτε αυτοί που αγαπούν τον Θεό και θα προσεύχονται. Δεν θα χαθεί ο κόσμος. Η προσευχή, η αδιάλειπτος, τον ποτίζει μυστικά. Αντιθέτως, κάποτε θα ανακοινιστεί ο κόσμος και θα εφραίνεται οι κτήσεις για την αδόξα του ανθρώπου μέσα στο φως του Θεού. Και τελειώνουμε για να πούμε για το μέλλον του Αγίου Όρους. Θα ζήσει το Άγιον Όρος? Το Άγιον Όρος θα συνεχίσει την πορεία και την ακτιναβολία του, διότι σκύβει ταπεινά, δείχνει τη βαθιά ενότητα και σχέση των ανθρώπων και ανοίγει δρόμο προς το Θείο, τον οποίο είναι κτήμα όλων. Κανένας δεν έχει το Θεό δικό του μόνον. Είναι κτήμα όλων. Το Άγιον Όρος λοιπόν αποτελεί πρώτον λαμπρό παράδειγμα συνύπαρξης και συνεργασίας ανθρώπων ανεξάρτητα από που προέρχονται, και οι σχέσεις τους οικοδομούνται πάνω στην ευαγγελική αγάπη, στην αλληλοβοήθεια, στην δικαιοσύνη. Και αυτή η δομή του Αγίου Όρους θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για την κοινωνική ζωή του συγχρόνου ανθρώπου. Δεύτερον, ο ασκητικός τρόπος ζωής προς τον οποίο συμμορφώνονται οι πατέρες του Αγίου Όρους είναι επίσης ουσιαστικό στοιχείο της ζωής του ανθρώπου. Οι μοναχοί αποσύρονται χωρίς να τον αρνούνται. Προσεύχονται για τη σωτηρία όλου του κόσμου, αποτελώντας παράδειγμα αγάπης προς τον Θεό και τα πλάσματά του μέσω της ταπεινώσεως, της πτωχίας και της υποταγής προς τις ιερές εντολές του. Τρίτον, το Άγιον Όρος επίσης έχει κοινωνικές ευαισθησίες και θεωρεί ότι ο ακρογωνιαίος λίθος του αυθεντικού χριστιανικού βίου είναι η οικογένεια. Πρέπει να διατηρείται και να προστατεύεται, διότι είναι το υπόστρωμο όλης της κοινωνίας. Η οικογένεια συνιστά αυτή την επίτευξη, την κοινωνία, την αρμονική ένωση ανδρός και γυναικός, και φυσικά πρέπει να στηρίζεται πάνω στις παραδοσιακές αξίες και αρετές. Γι' αυτό όλες οι απόπειρες και κάθε μία μεμονωμένη για την καταστροφή του ιωνόβου θεσμού της οικογενείας φυσικά θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε ηθικό και δημογραφικό αδιάξοδο. Το Άγιον Όρος θα συνεχίσει να είναι επίσης τόπος προσκυνήματος. Κατά δύναμη όσο μπορούμε θα είναι τόπος προσκυνήματος για όλους, και
Τελικά το Άγιον Όρος δεν είναι μια επιβίωση του παρελθόντος, αλλά μέσα σε αυτόν τον κόσμο τόσο διαιρεμένος που είναι, τόσες απειλές που έχει, παραμένει ένας μάρτυρας του ουρανού, καθώς και μάρτυρας ότι του πληρώματος, όπως λέμε, της ζωής και της ειρήνης, στα οποία έχουν δικαίωμα να μετέχουν όλοι. Γι' αυτό λοιπόν τελειώνω με αυτό που είπε ο Άγιος Θεόδωρος: ο Στουδίτης μοναχός είναι αυτός που βλέπει μόνο προς το Θεό και επιθυμεί τον Θεό μόνο και εκεί κάθεται κοντά στο Θεό μόνο και αυτόν μόνον υπηρετεί και επιθυμεί αυτός, αυτή την προαίρεση έχει να τον υπηρετεί και έχει ειρήνη προς το Θεό και ειρήνη γίνεται και αίτιος, αφορμή ειρήνης για όλους τους ανθρώπους. Έτσι το Άγιον Όρος, διανύοντας το 1050 έτος από την επίσημη ίδρυσή του, παραμένει οίκος του Θεού, τόπος πίστεως, μετανοίας, ασκήσεως, αθλήσεως, υπομονής και ελπίδος, τόπος κοινωνίας του ανθρώπου μετά του Θεού. Έχει μία πόρτα ανοιχτή προς τον ουρανό, μόνιμα, και έχει ένα παράθυρο στραμμένο προς τον κόσμο για να βλέπει ο κόσμος το φως του. Το Άγιον Όρος ασφαλίζει τον κόσμο, τον στηρίζει, όχι με την ιστορία του, όχι με το μεγαλείο του παρελθόντος, όχι με την ηλικία του, αλλά με την αέναη προσευχή του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Έτσι κόσμος και Άγιον Όρος είναι ένα σώμα, ένα πνεύμα, μία πίστης, ένας Κύριος, μία βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στην οποία βασιλεία εύχομαι να βρεθούμε όλοι για να ψάλουμε αιώνια τη δόξα του Θεού. Αμήν. Και όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος που μνημονεύσατε, όταν κάποιοι το ρωτήσανε τι δουλειά έχουν οι μοναχοί που πάνε στο Άγιο Όρος και κλείνονται αντί να είναι στις πόλεις να βοηθούν, απάντησε: άλλη δουλειά, παιδιά, των φαναριών, των σηματοδοτών στους δρόμους και άλλη δουλειά των φάρων στην τριχνισμένη θάλασσα. Και είστε, Γέροντα Λυσέ, πραγματικά φάρι μέσα στην τριχνισμένη θάλασσα της ζωής και φωτεινή φάρι για μας, για τους κοσμικούς οι οποίοι είμαστε στον κόσμο. Και επιτρέψτε μου, μια που αναφέρατε τα 1150 χρόνια του εκχριστιανισμού των Σλάβων, να καταθέσω τον Οκτώβριο του 12 είχε έρθει ο δεσπότης, ο Μητροπολίτης Σλοβακίας Γεώργιος στη Θεσσαλονίκη στην εκκλησία του Κυρίλλου και Μεθοδίου και έτυχε να ήμασταν εκεί και μου έκανε εντύπωση στο λόγο του, ο οποίος ευχαριστούσε συνεχώς και έλεγε: ευχαριστούμε τους Έλληνες, ευχαριστούμε εσάς τους Θεσσαλονικείς που πριν 1150 χρόνια ήρθατε και μας δώσατε τη γραφή, μας δώσατε τη γλώσσα, μας δώσατε την πίστη μας. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ βλέποντας έναν ξένον άνθρωπο να ομολογεί και να ευχαριστεί αιώνες μετά την παρουσία των Ελλήνων αδελφών Ορθοδόξων Κυρίλλων και Μεθοδίων. Η σημερινή εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως μας ο Άγιος Φώτιος και του Συλλόγου Προσκυνητών Παναγία η Πρωταΐτισσα και όπως πάντα του Δήμου Κατερίνης και των χορηγών οι οποίοι μας στηρίζουν παντιοτρόπως στην προσπάθεια αυτή. Από τον μπαλκόνι σας, Γέροντα, στη Σιμονόπετρα βλέπετε κάθε μέρα τον Άθωνα. Εμείς εδώ βλέπουμε τον Όλυμπο. Αλλά όποιος ανέβει στον Όλυμπο ή ακόμα και στα Πιέρια, στα 2.000 μέτρα, όταν ο καιρός είναι καθαρός, βλέπει τον Άθωνα. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να φέρουμε τα δύο βουνά πιο κοντά και τις ψυχές μας και τις καρδιές μας πιο κοντά και να σας χαρίσουμε το βιβλίο «Ο Όλυμπος». Είναι προσφορά της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δημινά, τον πρώην πρόεδρο και ιδρυτή της Σχολής Γονέων από το 1989, να σας το απονείμει. Ελάτε, ελάτε. Μεγάλη μου τιμή να το προσφέρω στο Γέροντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα να είστε ζωντανός ως Όλυμπος. Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, σαν Σχολή Γονέων, ένα βιβλίο για την πόλη μας, την Κατερίνη. Από τη μικρή κόμη στην πολύτροπη πόλη. Την ευχή σας, Γέροντα. Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο μέρος
της εκδήλωσης, ερωτήσεις, μόνο ερωτήσεις. Ναι, έλατε κύριε Δημινά, θα δεχτούμε μόνο ερωτήσεις. Παρακαλώ πολύ να κατεβαίνετε προς το μικρόφωνο για να συνεχίσει. Πριν να κάνει ο κύριος Πρόεδρος την ερώτηση, για να μην το ξεχάσω, είπε ότι θα ενωθούν το Άγιον Όρος και ο Άθος και ο Όλυμπος, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά, φαίνεται αυτό ότι επικοινωνούμε, αλλά ο Μέγας Αλέξανδρος ζήτησε, μάλλον του εισηγήθηκαν αυτοί που τον αγαπούσαν ή τον κολάκευαν, δεν έχει σημασία, και του είπαν θα σου κάνουμε ένα άγαλμα και θα σκαλίσουμε την πρωτομή σου στην κορυφή του Άθωνα. Το βουνό αυτό θα το κάνουμε δικό σου, θα είναι η πρωτομή σου εκεί, και στο ένα χέρι θα κρατάς μια πόλη και στο άλλο έναν θα δρέει ένας ποταμός που θα πηγαίνει μέχρι τη θάλασσα. Έτσι θα φαίνεται. Και είχαν κάνει και τα σχέδια. Και φυσικά ήταν, γιατί δεν μπορούσαν να του χαρίσουν τον Όλυμπο που ήταν η έδρα των θεών, το κέντρο των θεών, έπρεπε να βρει ένα βουλό για να αυτός, για να υπερκεράσει ακόμα και αυτούς τους θεούς. Όμως εκείνος σοφός, κατά θεία πρόνοια, πριν ακόμα από τον χριστιανισμό, τι είπε, λέει, δεν χρειάζεται να προχωρήσει αυτό το σχέδιο, αφήστε τον Άθωνα στην ησυχία του. Μάλιστα. Γέροντα, το Άγιο Όρος το γνωρίζω. Γέρατε, από το έτος 1961, τότε οι δύο θεολογικές σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τις οποίες ήμουν και εγώ από το στελιόφετος, κάνανε μία εκδρομή με επικεφαλής τον Παναγιώτη Τρεμπέλα, τον μεγάλο θεολόγο. Και πραγματικά ήταν αποκαρδιωτική η εικόνα όταν αντικρίσαμε τότε τα ερυπωμένα μοναστήρια, τα λίγα γεροντάκια τα οποία τα διακονούσαν και τα λοιπά, και είχαμε στενοχωρηθεί. Τότε λοιπόν αυτός ο μεγάλος θεολόγος είπε ότι σας βλέπω ότι στεναχωρείστε, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι η Παναγία δεν θα το εγκαταλείψει το περιβόλι της. Και όντως, μετά από μία δεκαετία άρχισε η ανανέωση, όπως επισημάνατε, και σήμερα παρουσιάζει άλλη όψη, την οποία φυσικά όλοι την γευόμαστε και χαιρόμαστε. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω, και νομίζω θα το έχετε ακούσει και από πολλούς, σήμερα γίνεται πολύς λόγος από ορισμένους περί εκοσμικεύσεως του Αγίου Όρους με την εισβολή των μέσων, των σύγχρονων μέσων της τεχνολογίας, των μηχανών, του ηλεκτρισμού, των νέων κτισμάτων κτλ. Που γίνονται στο Όρος. Και δεν ξέρω κατά πόσον θα αλλοιώσει ή έχει αλλοιωθεί η εικόνα του Αγίου Όρους με αυτά τα μέσα. Και δεύτερον, πολλές φορές έχει γίνει λόγος ότι με την επέμβαση πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κονδύλια τα οποία διαθέτει και τα λοιπά, κάποια στιγμή θα καταργηθεί το άβατον του Αγίου Όρους. Αυτό το ακούσαμε και από μια Ελληνίδα ευρωβουλευτήνα που είχε κάνει κάποια παρέμβαση. Τι θα θέλετε να πείτε πάνω σε αυτά τα θέματα? Ευχαριστώ. Και τα δύο ερωτήματα θέλουν μια διάλεξη από ό,τι βλέπω. Αλλά δεν είναι το θέμα. Με δύο λόγια θα απαντήσω. Στο μεν πρώτο περί της εκοσμικεύσεως του Αγίου Όρους, να πούμε ότι βεβαίως το Άγιον Όρος δεν είναι ένας αρχαιολογικός χώρος, δεν είναι ένα μνημείο που θα πρέπει να διατηρηθεί έτσι και να γίνει ένας τόπος επισκέψεως πολιτιστικός. Είναι ένας ζωντανός χώρος. Και δεν αρνούμε, κύριε Πρόεδρε, ότι πράγματι και πολλά πράγματα έχουν αλλοιωθεί ή και αλλοιώνονται σιγά σιγά, και φυσικά αυτό δεν είναι, ας πούμε, το τόσο φοβερό. Δηλαδή ότι πράγματι μετέχουμε σε αυτή τη ζωή και τον πολιτισμό και χρησιμοποιούμε τα μέσα. Έχει σημασία βέβαια το μέτρο και ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέτρα, αυτά τα μέσα μάλλον που θα τα χρησιμοποιήσουμε. Και ναι, πράγματι ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στο Άγιον Όρος και πολύ βάσανος πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Σας το λέω υπεύθυνα αυτό,
και ότι όντως το προσπαθούμε αυτό για να κρατήσουμε αυτό το μέτρο σε αυτά τα μέσα. Και δεν αρνούμε ότι έχουν γίνει και λάθη. Δεν θέλω να υπερασπιστώ το Άγιον Όρος δηλαδή για να πω ότι δεν έχουμε σε αυτά τα θέματα παρεκκλίνει πολλές φορές, γιατί δεν μπορείς πάντα να βρεις το μέτρο. Γιατί είμαστε άνθρωποι, είμαστε ποικίλης προελεύσεως, από διάφορα μοναστήρια, διάφοροι άνθρωποι, διάφορες καταγωγές, οπότε ο καθένας φέρνει ας πούμε και την ιδέα του. Βεβαίως όμως είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτό το θέμα το χειρίζεται υπεύθυνα το Άγιον Όρος σε όλα τα επίπεδα αυτά και το χειρίζεται μόνο του, δεν έχει άλλες επεμβάσεις για να το χειριστεί και πιστεύω ότι σιγά σιγά βρίσκει και το μέτρο, βρίσκει ας το πούμε έτσι και το φίλτρο αυτό με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα. Είναι κίνδυνος όντως, αλλά οπωσδήποτε όμως πιστεύω ότι το χειριζόμαστε. Μάλιστα δε, για να σας πω και μια νέα πληροφορία, τώρα κάνουμε ένα όπως λέγεται σχέδιο προστασίας των θεσμών του Αγίου Όρους, του περιβάλλοντος του Αγίου Όρους, των μνημείων του Αγίου Όρους, των προσκυνητών του Αγίου Όρους, των θαλασσίων συγκοινωνιών του Αγίου Όρους, των μέσων της τεχνολογίας και γίνεται ένα διαχειριστικό σχέδιο που έχει καταρτιστεί και το οποίο θα περάσει από διάφορες εγκρίσεις και αποφάσεις και στη συνεργασία του Αγίου Όρους με την πολιτεία. Προχθές μάλιστα είχαμε στη Θεσσαλονίκη μια μεγάλη μερίδα πάνω σε αυτό το θέμα και πραγματικά προσπαθούμε, δεν αγνοούμε τον κίνδυνο και όντως ας το πούμε τα κύματα του κοσμικού φρονήματος και της εκκοσμικεύσεως χτυπάν και τους βράχους του Αγίου Όρους. Δεν το αρνούμαστε αυτό, γι' αυτό πρέπει να το προσέχουμε. Όμως και αυτά δεν μπορούμε όμως να αρνηθούμε τα μέσα, γιατί όπως έλεγε και ο Γιώργος Μιλιανός, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα με μία προϋπόθεση. Να μην χάσουμε το χρόνο μας. Δηλαδή το πιο δύσκολο από όλα δεν είναι ότι χρησιμοποιείς τα μέσα, αλλά πρέπει να διαχειρίζεσαι σωστά το χρόνο σου. Μην γίνει όπως λέμε η ημέρα νύχτα και η νύχτα μέρα. Γι' αυτό από αυτό πάσχεται και στον κόσμο. Από τότε που έγινε η μέρα νύχτα και η νύχτα ημέρα χάθηκε ο προσανατολισμός. Το ένα είναι αυτό. Γιατί έχει πολλή συζήτηση αυτό το θέμα. Το δεύτερο ρωτήσατε για την... Για το Άββατο, ναι. Καλά, αυτό μην ανησυχείτε, τουλάχιστον στη γενιά μας δεν θα γίνει. Λοιπόν, το πρώτο και σας πω ένα γεγονός ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διότι οι φωνές αυτές είναι και ελεύθερες και μεμονωμένες και είναι από ένα σημείο και πέρα και ελεύθερες, αλλά να ξέρετε ότι πολλοί κόσμος και εκτός Ελλάδος, οι άνθρωποι που βρίσκονται στα διάφορα κέντρα, να ξέρετε ότι θέλουν να διατηρήσουμε το Άγιον Όρος έτσι και το έχουμε ακούσει από επίσημα χείλη αυτό και εγγράφος και προφορικός. Ήρθε μια φορά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Άγιον Όρος και πέτυχε να συναντηθούμε, τυχαίως δηλαδή, και ήρθε ενώ ήταν σε μια μεγάλη σύνοδο εδώ με τους Έλληνες, λέει, είπε στον Πρωθυπουργό, θέλω να πάω στο Άγιον Όρος. Λέει, τι ζητάς στο Άγιον Όρος? Λέει, θέλω να πάω σε μια ακολουθία. Αυτός ήταν καθολικός. Λέει, να πάω σε μια ακολουθία, σε ένα εσπερινό να πάω. Λέει, τι είναι εσπερινό? Εκείνος δεν ήξερε, εκείνος ήξερε βέβαια, εμείς δεν ξέραμε την εσπερινό, είναι άλλο ζήτημα αυτό. Οι μασόνοι δεν ξέρουν. Ναι, γι' αυτό λέω, ότι επειδή λέω γι' αυτό κάνω τη διάκριση, εκείνος ήξερε. Και ήρθε λοιπόν και πήγε σε εσπερινό. Και λέει σε κάποιον, στον πρώτο που βρίσκει, λέει, στα μάτια σας διαβάζω την ιστορία χιλίων χρόνων. Και επίσης πήγα στην ακολουθία, λέει, και πω τι ήταν αυτή η ακολουθία. Τίποτα, μια εσπερινός δηλαδή, ένα συνηθισμένος εσπερινός. Και μετά τον πήγαμε και είδαμε την αίθουσα που συνεδριάζουμε εμείς. Και είπαμε, στην αίθουσα συνεδριάζαμε και λέμε, εδώ τι κάνετε, λέει, να εδώ συνεδριάζουμε. Και λογοπαίζοντας είπαμε, ξέρετε, λέει, πότε συνεδριάσαμε. Συνεδριάσαμε τότε, λέω, που εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούσατε το θέμα του Αβάτου και λέγατε να καταργηθεί το Άββατο. Εμείς συζητούσαμε ότι δεν θα καταργηθεί εδώ. Και γι' αυτό, λέει, μου λέει, εγώ είμαι από την Ιρλανδία, γέροντα μου, λέει. Για την πατρίδα μας, λέει, έχουν πάρθει 30 αποφάσεις εναντίον της για διάφορα σήματα, αλλά 30 χρόνια δεν έχουν εφαρμοστεί. Λέει, γι' αυτό μην ανησυχείτε, λέει, δεν θα εφαρμοστεί. Κύριε Σαλάτη. Γερόντα, με την ευλογία σας να ρωτήσω,
Πριν λίγο καιρό γυρίστηκε ένα ντοκιμαντέρ από ένα κανάλι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το CBS. Ένα πολύ καλό ντοκιμαντέρ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε μάθει ποιος είναι ο αντίκτυπος τελικά αυτού του ντοκιμαντέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω απ' όλα ο αντίκτυπος σε ό,τι αφορά το χριστιανισμό και την Ορθοδοξία. Ευχαριστώ. Στο ντοκιμαντέρ αυτό που λέτε συμμετείχαμε σαν μοναστήρι και επομένως έχουμε μία γνώση. Οι άνθρωποι που ήρθαν να το κάνουν είχαν την παρότρινση και την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου, διότι το ίδιο αυτό κανάλι που λέτε έδωσε και παραχώρησε και σε αυτό το κανάλι και ο Πατριάρχης μία, ο Παναγιώτατος, δηλαδή παραχώρησε μία συνέντευξη πολύ σωστή και του είπε ότι ρωτούσε αυτός τι είστε εσείς, είμαι από την Κωνσταντινούπολη και λέει τι έχετε εσείς, να λέει το πιο πολύτιμο πράγμα που πατέρας, έχω το Άγιον Όρος, λέει να πάτε εκεί και να το, λέει τι είναι αυτό το Άγιον Όρος, μα είναι έτσι έτσι και με την παρότρινση του ήρθανε και δεχθήκαμε, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα στο που λέει ο κύριος Δημινάς, ένα θέμα υποέλεγχων έτσι που λέτε και υποεξέταση. Και έτσι γυρίστηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Συμμετείχαμε λοιπόν σε αυτό, αλλά εγώ δεν το είδα για να ξέρω την. Παρότι συμμετείχα. Είναι εξαιρετικό και μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Λέγανε ότι δυσκολευτήκανε να πάρουν την άδεια, το τονίζουν στην αρχή. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι την ημέρα που το είδανε, το είδανε Πάσχα νομίζω, κάτι τέτοιο, ήταν 12 εκατομμύρια κόσμο τηλεθέαση είχε. 12 εκατομμύρια εκείνο το βράδυ. Να εξαιρέσουμε οπωσδήποτε την μέσω των διαδικτύων και λοιπά παρακολούθηση, αλλά αλλιώς το είδαν εκείνη τη βραδιά μια τηλεθέαση 12 εκατομμυρίων. Αυτό αν λέει κάτι που είπε ο κύριος, μπορεί να λέει, αν είχε αντίκτυπο. Τώρα περισσότερα δεν γνωρίζω. Το μόνο επίσης περιστατικό που είναι ενδεικτικό μιας επιδράσεως, γιατί δεν μπορώ να πω ότι έχω και τόση, ας το πούμε έτσι, τόσο ενθουσιασμό ότι με αυτόν τον τρόπο επιδρούμε στον κόσμο, αλλά αφού είναι και αυτό μια προσπάθεια, τη θέλει ο κόσμος, καλώς. Αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Αλλά είναι ενδεικτικό, θα σας πω. Πήγα μετά από αυτό το ντοκιμαντέρ, έτυχε να βρεθώ σε μια γιορτή στη Μονίβα των Πεδίων. Και τελειώσαμε τη λειτουργία, τελειώσαμε την τράπεζα και μετά βγαίναμε. Και στην τράπεζα, όπως ξέρετε, ο γέροντας ευλογεί, οι πατέρες που διακονούν ζητούν συγχώρηση απέναντι και τους ευλογεί. Εκεί που περνούσα έρχεται και μου φυλάει το χέρι ένα παιδί. Λέω έτσι παιδί, ας πούμε δεν το καταλάβαινα τι είναι. Λέει ευλογείτε μου λέει, του ο Κύριος. Λέει από πού είσαι, λέω είμαι από την Αμερική λέω. Και γιατί βρίσκεις εδώ, γιατί είδα τον ντοκιμαντέρ. Και τι θα κάνεις, θα γίνω μοναχός. Και πράγματι είναι μοναχός τώρα. Τι χρειά έχουμε μαρτύρων, τι καλύτερη απάντηση. Λοιπόν, ερωτήσεις, ο κύριος Σαγκαλίδης, ερωτήσεις και όλοι να ρίξετε προς το βήμα. Κύριε Γκομίλη, μόνο που οι σπόροι αυτοί θα έχουν και πνεύμα μέσα. Να είναι ευλογημένο. Δεν θα είναι οι σπόροι οι στήροι, θα είναι σπόροι με πνεύμα. Ζωής. Βέβαια. Ζωής, έτσι. Στην ερώτηση, κύριε. Γιατί αυτούς τους σπόρους τους είχαμε, μας τους κατήργησαν μερικοί επιτίδιοι. Σεβαστέ πατέρα, έχω πάει στο Άγιον Όρος 5-6 φορές. Θέλω να μας πείτε με δύο λόγια, σας παρακαλώ, αν είναι εύκολο, τι ρόλο παίζει το ΚΕΔΑΚ στο Άγιον Όρος, το κέντρο διαχείρισης αγιορείτης κληρονομιάς. Διατήρησης αγιορείτης κληρονομιάς. Και ένα άλλο, όταν μπήκαμε στην ΕΟΚ, πάρα πολλοί ιερείς μας πήγαν στην Ευρώπη και μίλησαν σε πολλά κέντρα ευρωπαϊκά. Και βρέθηκαν μερικοί και ιερωμένοι και πολιτικοί που είπαν ότι έχετε τέτοιους θησαυρούς στην Ελλάδα, αλλά εμείς δεν τους ξέρουμε. Αυτή η απορία ήταν η απορία των βιβλίων της Ρεπούση. Μάλιστα. Αν μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα. Ποια είναι η κυρία Ρεπούση? Τι πιο λογικό, τι πιο λογικό. Λοιπόν, ναι, είναι απλό αυτό, δεν είναι και πολύ ενδιαφέρον βέβαια, αλλά είναι απλό να σας πω για την
για το κέντρο, το οποίο έχει την ονομασία ΚΕΔΑΚ, όπως λέτε, και το οποίο αναλυτικότερα λέγεται Κέντρο Διαφύλαξης της Αγιερωτικής Κληρονομίας. Και αυτό ιδρύθηκε το 1981 από τον μακαριστό Κωνσταντίνο Καραμαλή για να βοηθηθεί το Άγιον Όρος στην αναστήλωση των μνημείων του. Άρα είναι ένα κέντρο που συστήθηκε και οργανώθηκε για την επιβοήθηση, όπως λέμε, και αρρωγή του έργου της Ιεράς Κοινότητας και των Ιερών Μονών, και φυσικά επιβλέπει τα έργα που γίνονται, εγκρίνει τις μελέτες των έργων και επιβλέπει τα έργα αυτά αν εκτελούνται σωστά και συμφωνημένες, και με την πρόνοια να προστατεύεται και το περιβάλλον και τα μνημεία, φυσικά σε συνεργασία με την Ιερά Κοινότητα και τις Μονές. Πρέπει να πούμε, μέσα από μία ζήμωση απόψεων και συνεργασίας και φυσικά και δυσκολίες φυσικά σε αυτή τη συνεργασία πάντοτε, αλλά πρέπει να πούμε ότι έχει επιτελέσει πολύ έτσι θετικό έργο στο Άγιον Όρος και βρήκαμε τον τρόπο συνεργασίας με την πολιτεία για τα θέματα και για να γίνονται τα έργα, να ανακόπτει την καταστροφή τους, να αναστηλώνεται, να συντηρούνται τα μνημεία, να προστατεύονται τη θησαυρή. Ωραία, ευχαριστούμε. Ελάτε, επαναλαμβάνω, μόνο ερωτήσεις. Ένα λεπτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σήμερα κάνουν ή δεν κάνουν παιχνίδι οι μεγάλες δυνάμεις όπως Ρωσία, Αγγλία, Αμερική, στο Άγιο Όρος. Κάνουν παιχνίδι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, έχω και άλλη ερώτηση. Το πρώτο. Το δεύτερο. Και το δεύτερο να απαντήσει μαζί ο Γέροντας. Και τρίτη έχω να πούμε. Σας παρακαλώ. Υπάρχει πολλές λαούς. Όχι, μόνο δύο, όχι τρεις. Άλλη μία, εντάξει. Είπατε ότι ο Πατροκοσμάς γύριζε όλο τον κόσμο. Και άλλοι, ας πούμε. Σήμερα δεν βλέπω αυτή τη ζέση από 20 μοναστήρια στο Άγιο Όρος να βγαίνει ένας κάθε χρονή από τα 20-20 να γυρίζουν όλη την αυτοί. Καλή είναι η σκήτη και η προσευχή στο Άγιο Όρος, αλλά πρέπει να βγει όξο να δώσει την ευλογία, να δώσει γενικά στην κοινωνία όξο. Ευχαριστώ. Είστε κατανοητός. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και άλλη. Όχι, δύο. Ευχαριστώ πολύ. Γέροντα. Για τους ξένους. Για την υπηρεία των ξένων. Εντάξει, το ξέρω. Ανευλογημένο. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα να απαντήσω στην ερώτηση, αλλά φυσικά, εάν μιλάμε για πνευματικό αγώνα και ο αγώνας και των πιστών, δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, γιατί μιλάμε για όλες τις ορθόδοξες χώρες και για τους πιστούς σε κάθε περιοχή, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στη Συρία, παντού, και πρέπει πράγματι να το αντιμετωπίζουμε με συνέστηση σοβαρή αυτό το θέμα, το πόσο πράγματι τα διάφορα συμφέροντα επηρεάζουν και επίσης καταδυναστεύουν, ας πούμε, την πνευματική οντότητα και την ειρήνη αυτών των λαών που είναι πάντοτε απροστάτευτοι. Λοιπόν, όταν μιλάμε λοιπόν και για τους πιστούς αλλά και για το Άγιον Όρος ότι έχουν έναν αγώνα πνευματικό, ο αγώνας αυτός ο πνευματικός είναι, όπως λέμε, είναι προς τους κοσμοκράτορες του αιώνος τούτος, προς τις δυνάμεις του σκότους, οι οποίες, γιατί πίσω από κάθε τέτοιο συμφέρον υπάρχει, όπως λέμε, ο κοσμοκράτορ, υπάρχει οι δυνάμεις του σκότους που πολεμούν πραγματικά. Μέσα εκεί μπορεί. Αλλά δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τα πράγματα και να τα ισοπεδώσουμε όλα και να πούμε ότι υπάρχουν κέντρα στα οποία σχεδιάζουν μόνο αυτό. Σχεδιάζουν πολλά, τα οποία φυσικά επηρεάζουν και τον κόσμο και το Άγιον Όρος. Εμείς όπλα, μεθόδους, διπλωματίες, ιστορίες δεν έχουμε. Είμαστε αδύναμοι, αλλά είμαστε δυνατοί, διότι εμπιστευόμαστε στο Θεό. Μάλιστα. Γέροντα, στο Σιμωνόπετρα υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι μοναχοί. 20, 15-20. Πολλούς λέτε, ναι. Μάλιστα, ο πρώτος Κινέζος ο μοναχός νομίζω είναι στην Σιμωνόπετρα. Μάλιστα, ναι. Ήθελα να ρωτήσω πώς αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν γνωρίσαν Ορθοδοξία και είχαν άλλες θρησκείες,
Πώς αγκαλιάσανε και αντιμετωπίσαν την Ορθόδοξη πίστη? Ναι, ναι, και γι' αυτό δεν είναι μια, έτσι, ένα τέχνασμα. Αλλά κάθε βέβαια μοναχός, κάθε άνθρωπος που μεταστράφει στην πίστη έχει ένα προσωπικό θαύμα στη ζωή του. Ο πατήρ που είναι από την Κίνα, ο πατήρ που είναι από τη Γαλλία, ο πατήρ είναι, έχουν μια προσωπική ζωή και πίσω από αυτό βλέπεις το θαύμα του Θεού. Ότι είχαν μια προσωπική αναζήτηση, έτσι, του Θεού και έβλεπες με πολύ διαφορετικό τρόπο τους οδηγούσε ο Θεός και τους προστάτευε και τους καλλιεργούσε αυτή την προαίρεση που είχαν και τους οδήγησε πραγματικά. Αυτοί όμως είχαν πάντοτε ανοιχτή την καρδιά τους για να ακούσουν το θέλημα του Θεού και από την Κίνα βρέθηκαν στην Ελβετία, στη Γαλλία, στο Άγιον Όρος, ο Κινέζος. Έγινε Χριστιανός. Αν πω απλά, δεν θα το πιστέψετε, αλλά πριν να γίνουν μοναχοί αυτοί είδαν το Θεό. Που σημαίνει ότι ο Θεός μιλάει και σε παιδί 15 ετών και είχαν πραγματικές εμπειρίες και όταν είχαν μια τέτοια παρουσία του Θεού φυσικά οδηγήθηκαν εκεί. Μόνον, ας το πούμε έτσι, αυτή η στοργική, η απαλή επίσκεψη στο Θεό στη καρδιά κάθε ανθρώπου τον οδηγεί πραγματικά στην αλήθεια και μετά τότε τι κάνει, τα δίνει όλα και υποτάσσεται και λέει για το Θεό. Γιατί αυτοί έρχονται από άλλες χώρες, από άλλες νοοτροπίες και όμως ξενιτευμένοι στην ουσία, αλλά μέσα εκεί βρίσκουν πραγματικά το Θεό. Γι' αυτό κάθε περίπτωση έχει. Όμως λέμε ο Θεός τους οδήγησε. Γιατί είχαν ανοιχτή καρδιά. Είπαν έλα να δεις. Δεν είχαν δόλο σαν τους Αποστόλους και είπαν, τους έλεγε ο Χριστός ελάτε και πήγαιναν. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Τη δεύτερη ερώτηση δεν την απαντήσατε. Η μίμηση κατά το Πατροκοσμά των μοναχών του Αγίου Όρους. Mm. Δεν απαντήθηκε αυτό. Έκανες ερώτηση δεύτερη εσύ, Κώστα. Αν βγαίνουν μοναχοί στον κόσμο. Αν βγαίνουν μοναχοί στον κόσμο. Νομίζω ότι όλη η ομιλία ήταν αυτό. Ήταν αυτό γιατί, γιατί ακούστε να δείτε. Να σας πω απλά. Ό,τι κάνουμε, για να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς, το κάνουμε ούτε για την ατομική μας προβολή, ούτε για την πρόοδο, ούτε για την καριέρα, ούτε για τίποτα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την Εκκλησία που είναι ο λαός του Θεού, μέσα στην Εκκλησία και μέσω των μεθόδων της Εκκλησίας. Αν πιστεύουμε πραγματικά, όχι σε ένα φαινόμενο, όπως η κοινωνία είναι ένα φαινόμενο με διάφορες έτσι πτυχές, με διάφορες προβλήματα. Έτσι είναι η κοινωνία όταν. Αν όμως πιστεύουμε πραγματικά στην κοινωνία και απόψη είμαστε εδώ μαζεμένοι ότι είμαστε ένα σώμα Χριστού, εμείς κάνουμε σε αυτό το σώμα μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Είναι συγκεκριμένη δουλειά μας αυτή, δηλαδή το να διατηρούμε ζωντανή την παρουσία του Θεού, αλλά ζωντανή μέσα μας και να το δείχνουμε αυτό, και αυτό για να το κρατήσεις χρειάζονται προϋποθέσεις, ας το πούμε αγιορείτικες. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κάνουμε καλά και πρέπει να το κάνουμε συνειδητά και σταθερά. Μέσα από αυτό τι βγαίνει, το περίσσευμα αυτής της ζωής όπως λέμε, να έχετε περισσόν λέει και περίσσια ζωής, αυτό το περίσσευμα όταν μπορούμε το κάνουμε. Και όταν έχουμε τόσο περίσσευμα μπορούμε να το κάνουμε και πολύ περισσότερο. Αλλά σας λέμε τόσο έχουμε, τόσο σας δίνουμε. Μάλιστα. Ευλογείτε γέροντα την ευχή σας. Σεβαστοί πατέρες και Χριστόδερφοι, είπατε πριν γέροντα για το Βυζάντιο μιλήσατε, πόσο κοντά ήταν το Βυζάντιο στον Κύριο και αν μελετήσουμε την εκκλησιαστική ιστορία, το Βυζάντιο ήταν το μόνο που κράτησε 1200 χρόνια. Γιατί ήταν πολλά χρόνια κοντά στο Θεό, αγάπησαν το Θεό, απαρνήθηκαν τα πάντα και ανά πάσα στιγμή μιλούσαν με το Θεό. Και εμείς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, έτσι δεν είναι, με την αυταπάρνησή μας και υπάρχουν και μοναχοί εν το κόσμο, πολλοί Άγιοι Πατέρες ήταν στο Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς μας και Άγιοι Πατέρες είπαν, παιδί μου λέει, πάνε στον κόσμο. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο λέει, που ζει μέσα σου, να το δώσεις στον κόσμο. Πώς είπε ο Κύριος στο Ιερό Ευαγγέλιο, ούτω λαμψάτω το φως, ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Η ερώτηση ποια είναι? Ήθελα να πω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και εμείς όπως τότε το Βυζάντιο που ήταν τόσα χρόνια κοντά στο Θεό και νικούσαν μια χούφτα. Νικούσανε τον εχθρό, γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε με τον κοσμοκράτορα του αιώνου τούτου. Θα μπορέσουμε να έρθουμε κοντά πολύ. Στον Κύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαστε καλά, ευλογείτε.
Εάν θέλει ο Άγιος Πρωτοσύγγελος να κλείσει ή ο γέροντας της Μονής Αγίου Διονυσίου Πατρί Μάξιμος. Θέλετε να απαντήσω σε αυτή Δεν χρειάζεται. Ελάτε, Πατέρ Βαρνάβα. Όχι, να πω δύο λόγια μόνο που στην κυρία Άγιο Πρωτοσύγγελε, μισό λεπτό. Λέω να μην ωραιοποιείτε τόσο πολύ το Βυζάντιο. Δηλαδή είχε και αυτό τις δυσκολίες του, αλλά είχε καλές αρχές. Και γι' αυτό λέω ότι και τότε υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν προβλήματα, αλλά πάντοτε έβγαιναν φωτισμένοι άνθρωποι και πάντοτε θα έχουμε προβλήματα. Αλλά λέει ο Νικόν είναι ο ίδιος ο Χριστός. Θα έχουμε προβλήματα πάντοτε, μεταλλαγές πολιτευμάτων και συνθήκων θα τις έχουμε πάντα. Λοιπόν, να μην ωραιοποιούμε κάτι που δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα, γιατί αλλά είχαν πραγματικά πίστη και ευνοούσαν κάποια πράγματα στην Εκκλησία και σε πρόσωπα, όπως και τα μοναστήρια. Να πω ένα απλό παράδειγμα και τελειώνω. Παραδείγματος χάρη, στα μοναστήρια μας στον κόσμο και στο Άγιον Όρος, ξέρετε τι αγώνα κάνουμε για να κρατήσουμε αυτό το πνεύμα και αυτή την αυτοδιοίκηση που θέλουμε, και νομίζουν μερικοί ότι θέλουμε να είμαστε ασίδωτοι, ενώ στην πραγματικότητα θέλουμε απλώς τις προϋποθέσεις για να διατηρούμε ανώθευτο αυτό το πνεύμα του Χριστού και των Αποστόλων, και γι' αυτό τα ζητάμε αυτά, και ότι δεν έχουμε κάποιο άλλο σκοπό, αλλά τι αγώνας χρειάζεται, ποιος θα πιστεί. Και τότε γινόταν αυτό, αλλά τότε είχαν αυτή την οικειότητα και έλεγαν ναι, εμπιστευόταν στους ανθρώπους του Θεού και τους δίναν αυτές τις δυνατότητες. Όταν λοιπόν μας δώσουν τέτοιες δυνατότητες, και άνθρωποι θα βρεθούν και στο Άγιον Όρος και στον κόσμο. Το Άγιον Όρος είναι ένα καράβι, όπως λέει. Καράβι, λέει, είναι το Άγιον Όρος και ταξιδεύει και φωτίζει. Φωτίζει και τον κόσμο και τα μοναστήρια. Μπορεί όμως στον κόσμο, και εγώ το παραδέχομαι αυτό και στους ιερείς, να υπάρχουν μοναχοί πιο άγιοι στον κόσμο από το Άγιον Όρος. Δεν το αρνούμε αυτό, διότι η ανθρώπινη φύση παντού πέφτει και παντού σηκώνεται. Και επομένως και πράγματι και εντός, αλλά το Άγιον Όρος, λέμε, είναι ένας χώρος κλήρους της Παναγίας που διατήρησε περισσότερο αυτές τις προϋποθέσεις της μοναχικής ζωής. Αλλά η μοναχική ζωή δεν είναι ένας βουδισμός, δεν είναι μια ομάδα, είναι της Εκκλησίας. Εργάζεται για την Εκκλησία. Μακριά από μας αυτή η έννοια του ατομισμού και ας πούμε της αυτοπροβολής. Ταπεινά εργαζόμαστε στην Εκκλησία. Ό,τι θέλει η Εκκλησία θα της το δώσουμε. Ακριβώς. Λάτε, Γέροντα. Γέροντα, ιδιαίτερη ευλογία είχαμε σήμερα με την εδώ παρουσία σας. Επιτρέψτε μου, λόγω της θέσεώς μου, να εκφράσω τις ευχαριστίες μας τις βαθύτατες για την παρουσία σας, για τα τόσο πολύτιμα τα οποία μας καταθέσατε, και επίσης να δοξάσω με όλη τον Θεό, αγαπητοί μου, που υπάρχουν στο Άγιον Όρος τέτοιες μορφές και τέτοιες αδελφότητες όπως αυτή της Ιεράς Μονής του Σίμωνος Πέτρας, η οποία αδελφότητα έχει ρίζες βαθιές, πνευματικές και καλές, αφού όλη η αδελφότητα στηρίζεται στην Ιερά Παρακαταθήκη, την οποία προσέφερε με τους αγώνες του και με την άσκησή του και με το βίωμά του ο πολύ σεβαστός σε όλους μας γέροντας Εμιλιανός. Και αυτή η χαρά της εδώ παρουσίας σας, γέροντα, κορυφώνεται με το γεγονός ότι η Μητρόπολη μας με το μοναστήρι σας συγγενεύει, και συγγενεύει και με το Άγιον Όρος ο Όλυμπος, αφού ο Άγιος Διονύσιος μας, ο τοπικός όσιος μας, ασκήτευσε το πρώτον εις το Άγιον Όρος, και κατά δεύτερον και με το μοναστήρι σας, αφού και ο γέροντάς σας, αλλά και ο γέροντάς μας σεβασμιότατος κύριος Αγαθόνυχος, υπήρξαν συμμοναστέ στα Μετέωρα. Και εσείς, όπως και πολλοί άλλοι εκλεκτοί πατέρες της Μονής σας,
την εποχή εκείνη, γνωρίσετε το γέροντά μας και εμείς το γέροντά σας από τα ακούσματα της συναναστροφής που είχε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν να συνεχίσετε να προσεύχεστε για τον Επίσκοπο, τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Καλοί άνθρωποι, ευλογημένοι, εργατικότατοι υπιερείς, το βλέπετε και εσείς κατά τις επισκέψεις τους στο μοναστήρι σας. Και επίσης δεχθείτε και τις ταπεινές δικές μας προσευχές, ο Άγιος Θεός να σας ενισχύει στο έργο σας, να λάμπει το μοναστήρι σας όπως μέχρι σήμερα και να είναι ένας τυλαυγής φάρος για όλους μας, να μας φωτίζει, να μας ενισχύει με τις προσευχές σας ο Άγιος Θεός, και ταπεινά και εμείς σας ευχόμαστε, όπως προείπα, να σας έχει ο Θεός καλά και εν υγεία, για να μπορείτε κι εσείς να περατώνετε το έργο σας, την διακονία την οποία αναλάβατε, και να προσφέρετε καλούς, αξίους και αγίους μοναχούς εις την Βασιλεία του Θεού, αλλά να προσεύχεστε και για όλους εμάς, οι οποίοι πορευόμεθα εδώ και σηκώνουμε τον δικό μας σταυρό, μάλιστα σε αυτήν την δύσκολη εποχή. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, όσο υπάρχει Άγιον Όρος, όσο υπάρχει μοναχισμός, έχουμε ελπίδες. Ελπίδες για καλύτερη ζωή, για ευλογίες από τον Θεό. Αφού το μέλημα των αδελφών μας μοναχών είναι να προσεύχονται και για εμάς, οι οποίοι βιώνουμε εδώ την καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, για αυτήν την ευλογία που μας προσφέρατε με την έλευση του γέροντος Ελισαίου. Έτι πολλά γέροντα και καλά. Και εμείς, Άγιε Πρωτοσύγγελε, σας ευχαριστούμε και για έναν επιπλέον λόγο που μας βοηθήσατε και μας διευκολύνατε, και είχαμε την ευλογία να πάρουμε την ευχή του Σεβασμιωτάτου, τον οποίο, όπως είπατε, και αγαπούμε και σεβόμαστε και πιο παλιά και τώρα σε αυτή τη δοκιμασία. Σεβαστοί μας Γέροντα, σας ευχαριστούμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Σας περιμένουμε την επόμενη Δευτέρα. Καληνύχτα.